Για το διαδικαστικό, έχει δίκιο. Θα κάνετε ερωτήσεις, απλώς σας προειδοποιώ, θα απαντάω. Ενώ ότι μην κάνετε ερωτήσεις μόνο για την κάνετε, γιατί εγώ σας θα έρθει μετά η απάντηση, μετά θα λέτε τι ήθελα και την έκανα. Άρα, να νιώθετε ελεύθερα, μπορεί να σας είπαν διάφορα τώρα, μην τα παίρνετε όλα σοβαρά, να τα διασταυρώνετε βέβαια. Η ιδέα είναι ότι, ξέρω ότι θα νευριάσουν οι διπλανοί, αλλά μην ανησυχείτε, έχω συνηθίσει και με χειρότερους. Για το διαδικαστικό, έχει δίκιο, θα κάνετε ερωτήσεις, απλώς σας προειδοποιώ, θα απαντάω. Ενώ ότι μην κάνετε ερωτήσεις μόνο για την κάνετε, γιατί εγώ σας θα έρθει μετά η απάντηση, μετά θα λέτε τι ήθελα και την έκανα. Άρα, να νιώθετε ελεύθερα, μπορεί να σας είπαν διάφορα τώρα, μην τα παίρνετε όλα σοβαρά, να τα διασταυρώνετε βέβαια. Η ιδέα είναι ότι, ξέρω ότι θα νευριάσουν οι διπλανοί, αλλά μην ανησυχείτε, έχω συνηθίσει και με χειρότερους. Αν έχετε δυσκολία να την κάνετε γραπτά την ερώτηση, την κάνετε προφορικά, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Και η μόνη ιεροσυλία την οποία δέχομαι έχει σχέση με τον Προμηθέα. Άρα, άμα θέλετε να κάνετε να διακόψετε, επειδή έχετε σκάσει και θέλετε να κάνετε μια ερώτηση, κάντε το. Αντί να σκάσετε, γιατί αρκετά σας σκάζουν όλοι οι άλλοι, άμα το κάνω και εγώ. Άρα, νιώθετε πιο ελεύθερο. Άμα θέλετε να μπείτε στη διαδικασία, τα γράψετε, τα γράφετε. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν ευρίασαν ακόμα, είναι εντάξει. Σου είναι δίπλα. Λοιπόν, θα αρχίσουμε για το θέμα της ΑΟΣ με ένα πολύ απλό ύφος, αν θέλετε, με ποια έννοια. Ας πούμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Τόσο απλά. Και δεν ξέρουμε για τα διαγράμματα Βορονόη, αλλά θα ήθελα να το κάνουμε, αν θέλετε, έχουμε τον χρόνο, να το κάνουμε, να το χτίσουμε, όπως θα λέει η Όλγα, σιγά σιγά. Δηλαδή στην αρχή δεν ξέρουμε τίποτα, μετά είναι η πρώτη φάση, μετά η δεύτερη και σιγά σιγά θα αποκτήσετε μια ανθεκτικότητα γνωστική που όταν θα μιλάτε για την ΑΟΣ θα ξέρετε πραγματικά για ποιο πράγμα δεν σας μιλάνε. Που αυτό έχει σημασία. Άρα, θα αρχίσουμε λοιπόν με τα διαγράμματα. Άρα, για να είμαστε συγκεκριμένοι, βλέπετε ότι τώρα έχουμε μπει μέσα στο ίντερνετ. Είμαστε σε ένα site που είναι από την Δανία. Το βλέπετε το DK πάνω. Θέλω να σας πω ότι αυτό το site μας επιτρέπει να έχουμε διαγράμματα Βορονόη που είναι ζωντανά. Θα τα φτιάξουμε τώρα, την ώρα που είμαι μαζί σας. Και δεν θέλω να νομίζετε ότι είναι ένα τέχνασμα των Ελλήνων και τα κάνουμε έτσι γιατί μας συμφέρει. Αυτό το site δεν έχει καμία σχέση με τα δικά μας. Χρησιμοποιήσαμε μερικές τεχνικές και τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούν. Εδώ είναι σε απλό σημείο, θα βάλουμε μερικά σημεία μόνο. Και μετά θα δείτε πώς αυτό μπορεί να προσαρμοστεί πάνω σε ένα χάρτη για να δώσει μεγάλες δυνατότητες κατανόησης. Άρα, ας αρχίσουμε με ένα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο είναι ότι έχετε δύο χώρες που είναι απλώς σε δύο σημεία. Και αναρωτιέστε πώς να τα χωρίσετε. Μια ιδέα που είναι φυσιολογική σε όλους μας είναι ότι αν υπάρχει η έννοια της δικαιοσύνης, τότε πρέπει να είναι κάτι το οποίο να είναι συμμετρικό. Δηλαδή, ανεξαρτήτως από το να ξέρω ποιο είναι το κράτος, γι' αυτό δεν βάζω ονόματα, άρα δεν ξέρουμε αν είναι, ας πούμε, η Βενεζουέλα ή αν είναι η Γαλλία, αν είναι η Τουρκία ή η Ελλάδα, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ότι είναι απλώς δύο διαφορετικά κράτη. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιούμε στα διαγράμματα Βορονόη, για τους πιο μαθηματικούς και να μην νομίζουν και οι μηχανικοί ότι δεν τους σέβομαι, χρησιμοποιούν τον αλγόριθμο του Φόρτον. Άρα είναι ένας πληροφορικάριος και μαθηματικός στα εφαρμοσμένα μαθηματικά, όπου χρησιμοποιούμε μια παραβολή. Όλοι σας, άμα σας βάλουμε δύο σημεία, θα θεωρήσετε ότι είναι αυτονόητο, ότι θα είναι η μεσοκάθετη. Είναι σωστό. Το θέμα είναι γιατί να είναι η μεσοκάθετη. Άρα εδώ θα σας δώσω μια δυναμική προσέγγιση, θα χρησιμοποιήσει μια παραβολή. Η παραβολή θα την δείτε, θα ενεργοποιηθεί μόλις αγγίξει το πρώτο σημείο. Θα σας δημιουργήσει μια ζώνη δυναμική. Μόλις καταλάβει ότι έχει δεύτερο σημείο, θα ανοίξει δεύτερη παραβολή. Αυτές οι δύο παραβολές θα συγκρουστούν και θα δημιουργήσουν σαν τελικό ίχνος τη μεσοκάθετη.
Άρα πρέπει να βλέπετε ότι η μεσοκάθετη είναι το τέλος μιας διαδικασίας και όχι η αρχή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν θα πάμε μετά στην ΑΟΣ και στην έννοια της μέσης γραμμής, μερικοί μας λένε γιατί να πάρετε τη μέση γραμμή και να μην πάρετε το θέμα της αναλογίας με την ακτογραμμή, γιατί έχει διαφορά σε σχέση με το νησί, αν είναι όχι, ή αν είναι ακτή, μεγάλο μεγέθος. Άρα κοιτάξτε πώς πάει. Εδώ δεν ξέρει ο υπολογιστής τι είναι μεσοκάθετη, ενεργοποιεί την παραβολή, κοιτάζει όλη τη ζώνη, μέχρι να αγγίξει η κόκκινη γραμμή τη δεύτερη, τώρα ενεργοποιείται η άλλη. Τα δύο σημεία επαφής θα προκαλέσουν, αν θέλετε, ως ελκυστές, δύο δεξαμενές, και αυτές οι δεξαμενές, όταν συνεχίζουν να τείνουν προς το άπειρο, θα δημιουργήσουν την μεσοκάθετη που ξέρετε εσείς πολύ απλά ως φυσιολογικό όν γεωμετρικό. Αν συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το θέμα, θα μπορούσαμε να ενεργοποιήσουμε ένα τρίτο σημείο. Τώρα έχουμε τρεις χώρες. Την παραβολή την ξέρετε τώρα, φαντάζεστε την δεύτερη παραβολή και τώρα έχετε την τρίτη. Αν προσέξατε προσεκτικά, όταν ακούμπησαν το τρίτο σημείο, δημιουργήθηκε ένας κύκλος, το οποίο μπορεί να μην δώσατε σημασία, γιατί ήταν για πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Θα το ξανακάνω για να το δείτε. Και τώρα σας προετοιμάζω, όταν θα ακουμπήσει το τρίτο σημείο, θα εμφανιστεί ένας κύκλος και μετά θα εξαφανιστεί. Αυτός ο κύκλος είναι ο κύκλος, τον οποίο θα ονομάσουμε μετά ο μέγιστος κύκλος, θα είναι ο κύκλος που περνάει από αυτά τα τρία σημεία. Ξέρετε ότι μαθηματικά, όταν έχουμε τρία σημεία στο επίπεδο, καθορίζουμε τους. Ωραία. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα και για θέματα πολιτικά, γιατί όταν σας προετοιμάζουν να δείτε κάτι και έρχεται, το βλέπετε. Άμα δεν σας προετοιμάζει κανένας, ήρθε, πέρασε και δεν το είδα. Και λέτε, μα πώς είναι δυνατόν, αφού... Ωραία. Άρα, αυτός ο κύκλος λοιπόν αφήνει ένα ίχνος. Το ίχνος του πού είναι? Είναι τα τρία σημεία, περνάει από αυτά τα τρία σημεία και το κέντρο του κύκλου είναι ακριβώς αυτό το σημείο. Αυτό το σημείο, άρα σας δημιουργεί, αν θέλετε, το σήμα της Mercedes, εντάξει, για να είμαστε πιο απλοί, όσον έχουμε ακόμα αυτοκίνητα, και κοιτάζετε λοιπόν, με αυτά τα τρία, ότι αυτό το σημείο είναι το σημείο που υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των τριών. Δηλαδή, αυτή εδώ θα είναι η σφαίρα επιρροής αυτού του σημείου, το ίδιο εδώ, το ίδιο εδώ. Βλέπετε λοιπόν, πρώτον, ότι όταν έχετε δύο σημεία, οι κυψέλες Βορονόη, οι κυψέλες είναι η περιοχή επιρροής, είναι άπειρες. Όταν έχετε τρία σημεία, είναι πάλι άπειρες και είναι λογικό. Τώρα θα δημιουργήσουμε ένα τέταρτο σημείο, που θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε μια κυψέλη πεπερασμένου μεγέθους. Αυτό έχει σημασία για να καταλάβετε μετά τι γίνεται όταν έχουμε πολλά νησιά κοντά σε μια ακτή. Άρα να έχετε στο μυαλό σας τι γίνεται με το σύμπλεγμα Καστελόριζου, τι γίνεται με Σταμοθράκη Ζουράφα, με τη Γάβδο έχουμε μόνο ένα, και τι γίνεται στο ανατολικό μέρος του Ενίου, δηλαδή πάνω από την Κέρκυρα. Άρα εδώ βάζω ένα σημείο, δεν το βάζω τυχαία, προσέξτε ένα άλλο λάθος στρατηγικό, το σημείο ενώ θα βρεθεί μέσα στο τρίγωνο, η ζώνη επιρροή του θα είναι μεγαλύτερη, θα φεύγει από αυτήν τη ζώνη. Έχουμε την εντύπωση, όταν δεν τα προσέχουμε τα μαθηματικά, ότι αν βάλουμε τρία σημεία και καθορίσουμε έναν χώρο, άμα βάλουμε ένα τέταρτο σημείο σε αυτόν τον χώρο, ότι θα εγκλωβιστεί από τα τρία. Θα εγκλωβιστεί το σημείο, αλλά όχι η δεξαμενή έλξη. Που είναι πολύ σημαντικό, βλέπω τον Γιάννη που συμφωνεί, γιατί μερικές φορές, ακόμα κι αν είστε εγκλωβισμένος, μπορείτε να έχετε επιρροή λόγου που να ξεφεύγει από τη δεξαμενή έξις που είχατε. Άρα το βάζω εδώ. Βλέπετε, κάνω εδώ, το βάζω το σημείο εδώ. Και το βλέπουμε τώρα τις επιπτώσεις. Άρα προσέξτε, το σημείο αυτό δεν είναι ανώδυνο, είναι σημαντικό. Τους κύκλους τους είδατε, υπάρχουν πολλοί. Θα υπάρχουν όσοι κύκλοι υπάρχουν όσο αφορά τα σημεία. Βλέπετε λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ότι αυτό το σημείο εκεί που το έβαλα δημιουργεί μία τριγωνική κυψέλη, η οποία έχει μεγάλο μήκος κάθετα,
και ξεφεύγει εντελώς από το πλαίσιο των τριών. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι ακόμα και αν έχετε ένα νησάκι του Θεού, το οποίο θα ήταν ένα τέταρτο κράτος σε σχέση με τα τρία, η ζώνη επιρροής του μπορεί να είναι εκτός από τα τρία. Είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα η Μάλτα. Θα το δούμε πάνω σε ένα χάρτη όταν θα το εφαρμόσουμε. Σε αυτό το σημείο τώρα μπορούμε να πούμε τι? Μπορούμε να πούμε ότι άμα θέλουμε να κάνουμε μια μοντελοποίηση από τα νησιά και να έχουμε έναν γρήγορο υπολογισμό, θα μπορούσαμε να πούμε, ας πάρουμε ας πούμε μόνο τρία σημεία για κάθε νησί. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα λάθος. Γιατί άμα παίρνουμε ένα σημείο το οποίο είναι κέντρο του νησιού, η επιρροή του επηρεάζει και τα τρία που μπορεί να είναι στην ακτογραμμή. Άρα, για να το αποδείξουμε αυτό, θα το κάνουμε κάπως αλλιώς. Τώρα θα κάνω ένα νησί, το οποίο είναι κλειστό, το οποίο έχει πάρα πολλά σημεία βέβαια, και θα σας αποδείξω γιατί όταν θα το εφαρμόσουμε πάνω σε χάρτες, θα δημιουργήσουμε ένα γεγονός που είναι ανεξάρτητο από το τι έχει μέσα το νησί, που είναι πολύ σημαντικό στην πληροφορική. Τώρα βλέπετε, δυσκολεύεστε να μετρήσετε πόσοι ήταν οι κύκλοι. Πρέπει να καταλάβετε ότι όταν αυτό το εφαρμόζουμε, μπορούμε να το εφαρμόσουμε πάνω σε δορυφορικές εικόνες και δεν έχουμε πια τους περιορισμούς που είχαμε παλαιότερα και στην ειδογραφική υπηρεσία, όπου αυτά γινόταν με τρία κλικ για κάθε κύκλο. Πρέπει να καταλάβετε ότι τα δωδεκάνησα σαν σύνορα καθορίζονται από 800 κύκλους. Εδώ λοιπόν βλέπετε ένα νησί όπου έχω βάλει μόνο την ακτογραμμή του. Τώρα θα κάνω κάτι άλλο. Θα δημιουργήσω ένα σημείο μέσα στο νησί. Και θα δείτε ότι ο χώρος επιρροής αυτού του σημείου δεν βγαίνει εκτός, αν θέλετε, ακτογραμμής. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια εφαρμογή από ένα θεώρημα του Ζορδόν, ο οποίος λέει ότι μια κλειστή καμήλη χωρίζει την επιφάνεια σε δύο ζώνες και βέβαια τώρα βλέπετε ότι το σημείο είναι εγκλωβισμένο. Αυτό, αν θέλετε, είναι μαθηματική απόδειξη, γιατί όταν θα το εφαρμόσουμε πάνω στην Ελλάδα δεν θα υπολογίσουμε όλα τα σημεία από όλα τα νησιά, θα υπολογίσουμε μόνο και μόνο τα σημεία που βρίσκονται στις ακτές των νησιών και επαρκεί και να έχουμε τη χαρτογράφηση των σημείων όσο αφορά τα διαγράμματα Βορονόη. Τα διαγράμματα Βορονόη, για να είμαστε ακριβείς, εφόσον δεν το είπαμε, βλέπετε τώρα ότι χρησιμοποιούμε ένα site που βρίσκεται στη Δανία. Ο αλγόριθμος είναι πάλι από έναν άλλον και τα διαγράμματα Βορονόη είναι από έναν Ρώσο μαθηματικό, ο οποίος τα επινόησε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα για να καθορίσει τα όρια από συμπλέγματα, αν θέλετε, γεωμετρικά σε χώρους με πολλές διαστάσεις. Έχετε το ανάλογο με τον Τίνσεν, που είναι ένας μετεωρολόγος Αμερικάνος, και αυτό θα εφαρμοστεί, αν θέλετε, για να ξέρουμε να ξεχωρίσουμε τις ζώνες όσο αφορά τα κράτη. Αρχικά λοιπόν είναι ένας που το κάνει για τα μαθηματικά και ο άλλος το κάνει για τη μετεωρολογία. Για τη μετεωρολογία είναι πολύ απλό, το θέμα είναι ότι όταν ξέρετε τον καιρό σε έναν χώρο, σας δίνει πληροφορίες για τον διπλανό χώρο. Όχι όμως για τον διπλανό του διπλανού. Αλλά αυτές οι ζώνες επιρροές είναι πολύ σημαντικές. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε είναι πάνω σε αυτό το σημείο θα δημιουργήσουμε, αν θέλετε, μία άλλη γραμμή η οποία θα είναι, υποτίθεται, η ακτογραμμή από ένα άλλο κράτος. Αφήνω βέβαια το σημείο μπροστά. Σας βάζω προς το παρόν μόνο ένα νησί και θέλω να δείτε ότι το άλλο κράτος είναι μεγάλο. Βλέπετε, είναι όλη η ζώνη που βλέπετε δεξιά σας. Κάνοντας αυτό το πράγμα, τώρα έχω δημιουργήσει μία μεγάλη ακτογραμμή και ένα μικρό νησί. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το μικρό νησί έχει μια τεράστια δυνατότητα όσο αφορά τη δυναμική του, η οποία θα αλλάξει τα γεγονότα και τα δεδομένα για τα οποία μιλάμε συνεχώς στην Ελλάδα. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε την εντύπωση ότι τα νησιά είναι αδύναμα, επειδή είναι μικρά, μεμονωμένα και δεν μπορούμε να τα προστατεύσουμε. Εδώ βλέπετε ένα γεγονός που είναι πολύ σημαντικό, το ανάλογο, αν θέλετε, από αυτό το γεγονός σε δυναμικό πλαίσιο, για αυτούς που κάνουν και λίγο αστρονομία, είναι ο ουράνιος κομήτη. Ο ήλιος σπρώχνει, ο κομήτης έρχεται, η ουρά του μεγαλώνει.
Τώρα τι βλέπετε. Βλέπετε ότι οι Κυψέλες Βορονόη, άρα οι Κυψέλες Βορονόη είναι αυτές εδώ οι περιοχές, αυτή θα είναι η γενικευμένη Κυψέλη Βορονόη που αφορά αυτό το νησί. Βλέπετε ότι έρχεται να εφαρμόσει την ιδέα της μέσης γραμμής πολύ κοντά στην ακτή και μόλις φεύγουμε από το πλαίσιο του νησιού και της ακτής, δηλαδή όταν είμαστε πίσω, τότε οι Κυψέλες μεγαλώνουν και γίνονται τεράστιες. Εφόσον εδώ δεν υπάρχει άλλο κράτος, είναι μάλιστα άπειρες. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι στρατηγικά σας συμφέρει πάρα πολύ να έχετε μικρό νησί κοντά σε ακτή, παρά να έχετε δύο μεγάλες ακτές. Γιατί άμα θέλετε να σας βάλω μία άλλη ακτή, θα την βάλω από πίσω, να μην είναι τόσο αφαιρετικό. Άρα, άμα σας βάλω μία μεγάλη ακτή, έχετε δύο μεγάλες ακτές που διαχωρίζονται. Τώρα μην κοιτάξετε τι κάνει το νησί και απλώς κοιτάζουμε πώς θα επηρεάσει η ακτή αυτή την ακτή. Και θα δείτε ότι ουσιαστικά θα επηρεάσει πολύ λίγο και απλώς θα βρεθεί μια κλασική μέση γραμμή μεταξύ των δύο. Το όφελος, αν θέλετε, όσο αφορά το θέμα της ΑΟΣ, είναι πρέπει να έχετε πρόσβαση στη θάλασσα. Τα κράτη που έχουν πρόσβαση στη θάλασσα έχουν μεγάλο όφελος. Όταν το ακούτε αυτό, λέτε φυσιολογικό είναι, εφόσον μιλάμε για θάλασσα. Αυτό όμως που ξεχνάτε είναι ότι υπάρχει ένα θεώρημα μαθηματικό το οποίο λέγεται ισοπεριμετρικό πρόβλημα. Αν πάρετε μια επιφάνεια κλειστή και θέλετε με ένα δεδομένο πλαίσιο όσο αφορά την περίμετρο να έχετε το μεγαλύτερο εμβαδόν, η λύση είναι ο κύκλος. Ο κύκλος για ένα συγκεκριμένο εμβαδόν, μια συγκεκριμένη περίμετρος, έχει το μεγαλύτερο εμβαδόν. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ανάποδα τα νησιά, ακόμα και αν έχουν μικρό εμβαδόν, έχουν μεγάλη περίμετρος. Το οποίο δεν το προσέχουμε αυτό. Όταν όμως θα λειτουργήσουμε μέσα στο πλαίσιο της ΑΟΣ, τότε ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η μεγάλη περίμετρος, γιατί θα έχει επιρροές και μακριά. Και προσέξτε, θα έχει επιρροές μακριά και πίσω στην ουρά. Άρα αν θέλετε πάρετε αυτόν τον άξονα, εδώ έχετε την ακτή, εδώ θα έχετε το ανάλογο της μέσης γραμμής, αλλά αυτή εδώ η ουρά θα είναι τεράστια. Αν τυχαίως βάλετε ένα δεύτερο νησάκι δικό σας, που ανοίξει το ίδιο νησί, τότε θα έχετε την έννοια της συνεκτικότητας και θα έχετε μια συνεχόμενη ροή από τις δεξαμενές έλξεις μόνο και μόνο με δύο ρυθμιστές. Αυτό εδώ λοιπόν, αν θέλετε, θα είναι η εφαρμογή που θα κάνουμε όταν θα δημιουργήσουμε την ΑΟΣ. Αν έχετε αυτά τα γνωστικά εργαλεία, τότε όλα αυτά που σας λένε διάφοροι δημοσιογράφοι, διάφοροι πολιτικοί, όσον αφορά το θέμα της ΑΟΣ, κατά πόσο είναι επικίνδυνο ή όχι, θα πείτε, αν είναι επικίνδυνο, τότε και τα μαθηματικά είναι επικίνδυνα. Και έχετε δίκιο, είναι επικίνδυνα. Γιατί δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις όπως θες. Άρα, θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα μαθηματικά με έναν επικίνδυνο τρόπο και θα το εφαρμόσουμε σε ένα μη επικίνδυνο πλαίσιο για να έχουμε μια επικίνδυνη στρατηγική η οποία θα είναι αποτελεσματική. Άρα, όποιος φοβάται, καλά κάνει. Ο κίνδυνος παράγει ασφάλεια, η ασφάλεια παράγει κίνδυνο. Εντάξει. Άρα, θα κοιτάξουμε τώρα τι γίνεται σε ένα παγκόσμιο επίπεδο όσο αφορά τους χάρτες. Άρα, εδώ βλέπετε. Εδώ είναι η λεγόμενη παγκόσμια ΑΟΣ. Άρα, όταν βλέπετε αυτό το πράγμα και το βλέπετε για πρώτη φορά και δεν σας έχουν εξηγήσει τίποτα, δεν καταλαβαίνετε πώς συνδυάζεται με το προηγούμενο, αν δεν το έχετε δει ποτέ το προηγούμενο. Στην πραγματικότητα τι έχουμε κάνει? Έχουμε πάρει τα κράτη, έχουμε βάλει σημεία όπως κάναμε προηγουμένως σε κάθε σημείο της ακτής ενός κράτους, έχουμε κοιτάξει πώς είναι οι Κυψέλες Βορονόη και όταν ανήκουν στο ίδιο κράτος τις έχουμε ενώσει. Δεν κάναμε τίποτα. Αυτό εδώ είναι μια απλή εφαρμογή χωρίς νομοθεσία, χωρίς νομολογία, χωρίς νομική υπόσταση,
ενός αλγόριθμου του τύπου Fortune με διαγράμματα γονέων πάνω σε ένα χάρτη. Άρα αυτή είναι η εικόνα που βλέπετε, είναι η θεωρητική εικόνα της ΑΟΣ σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα το κοιτάξουμε λοιπόν, αν θέλετε, σε πιο συγκεκριμένο χώρο. Εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω και αυτό τώρα. Ναι, ωραία, τώρα θα σηκωθούμε γιατί αλλιώς έχουμε προβλήματα κινητικότητας και θα νομίζουμε ότι είναι πιο δύσκολο. Άρα, εδώ βλέπετε την ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία, είναι θεωρητική. Εφόσον όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ανακηρύξει ΑΟΣ και δεν έχουν θεσπίσει ΑΟΣ. Ένα καλό παράδειγμα είναι βέβαια η Ελλάδα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα βλέπετε το μπλε. Το μπλε δεν σας ξαφνιάζει γιατί είναι το μέγεθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε όμως και κυρίδες πράσινες, οι οποίες είναι εντελώς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα το ερώτημά σας είναι γιατί αυτές οι κυρίδες να αφορούν την ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ απλό, είναι οι χώρες, οι περιοχές, οι πρώην αποικίες, αν θέλετε, που εξαρτούνται από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό είναι σε τόσο μεγάλο μέγεθος. Προς το παρόν όμως, ας εξετάσουμε μια κλασική, αν θέλετε, περίπτωση που βλέπετε τώρα την ΑΟΣ της Μεγάλης Βρετανίας. Πριν για αυτά που λέγαμε, γιατί το θέμα δεν είναι αν γνωρίζετε τον ίδιο, αλλά αν γνωρίζετε την ΑΟΣ. Το λέω για τον κύριο που έκανε την ωραία εισαγωγή. Εδώ το θέμα της Αγγλίας, Μεγάλη Βρετανία, την έχετε όλοι στο νου σας σε αυτό το μέγεθος. Όμως υπάρχουν και αυτές οι κοιλίδες. Άρα είναι κάτι που πρέπει να υπολογίσουμε. Αυτές οι κοιλίδες προέρχονται από νησιά. Είναι ακριβώς η εφαρμογή που βλέπετε από το προηγούμενο που κάναμε. Δηλαδή, πολύ συχνά μπερδεύουμε την ανακήρυξη, τη θέσπιση, αν θέλετε, με την οριοθέτηση. Υπάρχει μόνο μία περίπτωση όπου δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι όταν βρίσκεστε σε μία απόσταση που είναι πάνω από 400 ναυτικά μίλια με τον άλλο. Μόλις θα κάνετε την οριοθέτηση, αμέσως, μόλις θα κάνετε, αν θέλετε, την ανακήρυξη, θα έχετε αυτόματα οριοθέτηση. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, δεν πρέπει να τις ονομάζουμε γκρίζες ζώνες, όπως το λένε μερικοί, στην πραγματικότητα είναι απλώς ζώνες επικάλυψης. Είμαστε πολύ κοντά ο ένας από τον άλλο και γι' αυτό πρέπει να ορίσουμε πού είναι τα όρια μας. Ας πάρουμε λοιπόν μια κλασική περίπτωση όπως είναι η Αμερική. Η Αμερική, όπως βλέπετε, σε αυτά τα δύο σημεία, εδώ και εδώ, δεν βλέπετε. Μπορούμε να μεγαλώσουμε την εικόνα. Ναι, ναι, μεγαλώστε την εικόνα απλώς. Κάτω και προς εσάς, δεν είναι έχουμε πρόβλημα, να λέτε ότι δεν το βλέπετε από μακριά. Άρα, η Αμερική αν κοιτάζετε κανονικά, βλέπετε όλοι τώρα, από το βλέπω όπως βλέπετε και εσείς, μια χαρά είμαστε εδώ, άμα κοιτάζετε κανονικά, βλέπετε ότι η ακτή εδώ έχει το κίτρινο και εδώ, και όλη αυτή εδώ είναι μεγάλη. Αλλά άμα το προσέξετε, άμα βγάζατε το κέντρο, τότε θα είχατε ένα πρόβλημα, γιατί θα νομίζετε ότι η Αμερική είναι μικρότερη. Όντως ήταν μικρότερη, αλλά θα είχε ακριβώς το ίδιο μέγεθος όσο αφορά την ΑΟΣ. Αυτό που έχει σημασία για την Αμερική, εδώ βλέπετε βέβαια το στρατηγικό λάθος της Ρωσίας που έδωσε την Αλάσκα, και εδώ έχετε αυτά τα νησιά, τα οποία δεν τα υπολογίζετε, αλλά μπορώ να σας πω ότι η Αμερική τα υπολογίζει πάρα πολύ και γι' αυτό δεν έχει υπογράψει ακόμα τη συνθήκη, γιατί δεν θέλει να μείνει μόνο στα 200 ναυτικά μίλια, αλλά θέλει να πάει στα 350. Γιατί να πάει στα 350, επειδή δεν είναι κανόνας ούτε στα 700. Ο Καναδάς. Ο Καναδάς, όπως βλέπετε όλοι σας, είναι μια κλασική περίπτωση, διότι είναι ακριβώς η εικόνα που θα περιμέναμε από τον Καναδά. Προσέξτε όμως το μέγεθος πάνω, εδώ. Έχετε την εντύπωση ότι είναι πολύ μεγάλο, αλλά μην ξεχνάτε ότι όλη αυτή η γραμμή είναι απλώς ένα σημείο. Τα μεγέθη που είναι μεγάλα πολύ κοντά στους βόρειους πόλους, την νότιο πόλο, είναι μικρά. Άρα, εφόσον είμαστε πάνω σε μία σφαίρα, εφόσον είναι η Γη, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις παραμορφώσεις. Οτιδήποτε είναι σωστό βρίσκεται σε αυτή την περιοχή. Εδώ είναι σημαντικός. Στα μεγέθη. Αυτά τα κράτη που είναι εδώ έχουν ακριβώς το ίδιο μέγεθος.
σε σχέση με το επίπεδο που υφάπτεται. Αυτά που είναι πάνω είναι πολύ μεγάλα, αλλά είναι τεχνητό. Η πραγματικότητα θα είναι διαφορετική και θα το αντιληφθείτε όταν θα περάσουμε στη Γαλλία. Στη Ρωσία έχουμε το ανάλογο και προσέξτε, εδώ έχετε ένα ωραίο φαινόμενο. Η Ρωσία εμποδίζει τη Ρωσία. Δηλαδή, είναι τόσο χοντρή που έχει. Ναι, γιατί. Το χοντρή σα συνόπτυξη. Είναι χοντρή η Ρωσία. Είναι χοντρή η Ρωσία. Η μεγάλη αρκούδα που λέμε. Εντάξει. Και το θέμα με τη Ρωσία ποιο είναι. Είναι ότι είναι τόσο χοντρή που εδώ δεν έχει θάλασσα. Και εκεί που έχει θάλασσα είναι από πάνω. Αλλά από πάνω έχει σχεδόν όρια με τον εαυτό του. Είναι πολύ κλειστή. Άρα στην πραγματικότητα ενοχλεί τον εαυτό τη για να έχει μεγάλη ΑΟΣ σε σχέση με το μέγεθος της Ρωσίας. Η Αυστραλία. Η Αυστραλία βλέπετε ότι έχει αυτά τα νησιά γύρω-γύρω. Παίζει η Αυστραλία ως κανονικό νησί, αλλά μην ξεχνάτε και αυτά τα σημεία. Βλέπετε όμως ότι είναι αρκετά μεγάλη, με ποια έννοια, το καλό της Αυστραλίας είναι ότι είναι νησί. Είναι μια περίπτωση ειδική, δηλαδή θα έχει μεγάλο εμβαδόν, νομίζουμε, αλλά θα έχει ακόμα μεγαλύτερη περίμετρος, που είναι ακόμα πιο σημαντικό. Τώρα, στην πιο παράξενη περίπτωση, που μπορεί να σας ξαφνιάσει, να θα δούμε κατά πόσο αυτό θα σας ξαφνιάσει στην τελική, είναι η Γαλλία. Η Γαλλία, πρώτα απ' όλα, ξέρετε όλοι. Νομίζετε. Και μετά, λέτε ότι η Γαλλία είναι μόνο εδώ. Αυτά τι είναι. Τώρα το καλό με τη Γαλλία είναι ότι ως κράτος η Γαλλία είναι πολύ μικρή σε σχέση με όλη την Ευρώπη. Και βλέπετε τώρα, θυμάστε που σας είπα ότι τα πράγματα που είναι σε αυτή την περιοχή δεν παραμορφώνονται, αυτό το μέγεθος είναι πραγματικά το μέγεθος. Η Γαλλία που είναι εδώ είναι λίγο λιγότερη, δηλαδή πιο μικρή από ό,τι φαίνεται εδώ η πραγματικότητα, ενώ αυτό είναι πραγματικά το μέγεθος. Και βλέπετε λοιπόν ότι σε ένα σημείο τέτοιου τύπου που δυσκολεύεστε να δείτε τα νησιά, για να είμαστε ειλικρινείς, έχετε μία επιφάνεια που είναι πολύ μεγαλύτερα από τη Γαλλία. Αυτό αρχίζει να θυμίζει τα γενικά δεδομένα. Δηλαδή, αυτό που ενδιαφέρει τους Γάλλους δεν είναι μόνο αυτό εδώ. Τους ενδιαφέρει να έχουν πολλά μικρά νησιά, μάλλον τις εδώ είναι μικρονησίες. Εδώ έχουμε Μαρτινίκ, Γουαδλούπ, Γκουιάν, εδώ είναι η Ευρώπα, εδώ είναι η Ρεγνιό, εδώ είναι Νουβρή Καλεδονή. Όλα αυτά τα νησιά βλέπετε, κοιτάξτε εδώ, αυτό είναι από τα πιο θεαματικά, κοιτάξτε το μέγεθος που έχει αυτό εδώ, ενώ δεν βλέπετε το νησί. Δεν το είδατε. Εδώ. Εδώ δυσκολεύεστε να δείτε τα μεγέθη, ενώ το μέγεθος είναι σχετικά ανάλογο με το μέγεθος της όλης Γαλλίας. Σας υπενθυμίζω ότι ως κράτος η Γαλλία ανήκει στα μεγαλύτερα σε εμβαδό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα οι κουκίδες που βλέπετε εδώ, που έχουν σχεδόν την ίδια αναλογία, είναι επειδή δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Εδώ που υπάρχει ένα μικρό εμπόδιο, βλέπετε ότι κόβεται στα δύο. Αυτό σας θυμίζει τη μεσοκάθετο που κάναμε προηγουμένως. Ενώ θα μου πείτε, μα γιατί εδώ δεν είναι άπειρα. Δεν είναι άπειρα γιατί πηγαίνουμε μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια. Άρα είναι ακριβώς τα διαγράμματα Βορονόη, τα οποία έχουν κομμένες ουρές μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια. Η ιδέα όμως που ξαφνιάζει είναι ότι η Γαλλία έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο. Τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο. Επανέρχομαι πίσω. Η ΑΟΣ της Γαλλίας είναι μεγαλύτερη από την Αυστραλία. Είναι μεγαλύτερη από τη Ρωσία. Είναι μεγαλύτερη από τον Καναδά. Σας ξαφνιάζει αυτό, γιατί λέτε, αυτό δεν γίνεται, αυτό το βλέπουμε. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε πάνω στην υδρότητα. Και προσέξτε πού οι Γάλλοι έχουν νησιά. Ο Ισημερινός είναι εδώ. Και είναι ακριβώς η περιοχή όπου δεν υπάρχει παραμόρφωση με τα μεγέθη. Αυτά τα μεγέθη, όταν τα πάρετε συνολικά, θα δείτε ότι τελικά είναι μεγαλύτερα. Και αυτό επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
εδώ, όταν θα οριοθετηθούν όλες οι ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει τη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας τα λέω αυτά, γιατί πολύ συχνά μας λένε στην Ελλάδα αν είναι καλό να την κάνουμε, να μην την κάνουμε. Σας πληροφορώ ότι ήδη 131 χώρες έχουν κάνει ΑΟΣ. Δεν είναι και λίγο. Επιπλέον, αν θυμηθείτε ότι πάνω κάτω είμαστε σε γύρω στις 200 χώρες και είναι μερικές χώρες που δεν μπορούν να έχουν ΑΟΣ επειδή δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, το 131 είναι τεράστιο νούμερο. Και λέω τι. Λέω ότι η ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θεωρητικά η μεγαλύτερη στον κόσμο επειδή ενσωματώνει την ΑΟΣ της Γαλλίας, η οποία έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο λόγω των νησιών που είναι παντού σε όλη την Ιδρώνιο και επειδή είναι απομονωμένα. Άρα, καταλαβαίνετε τώρα ότι όλα αυτά τα σχήματα, αν τα σκεφτείτε καλά και μετά τα εφαρμόσετε πάνω στο μοντέλο της Ελλάδος, θα καταλάβετε ότι εμείς που έχουμε τόσα πολλά νησιά, είναι πάρα πολύ καλό. Θα το δούμε και με τα νησιά που είναι κοντά, θα βάλουμε και κάτι από το Σαλονικό, εφόσον έχουμε χρόνο. Απλώς να σας υπενθυμίσω για να τελειώσουμε το παράδειγμα της Γαλλίας και να το ξέρετε, είναι πρώτο ότι όταν εδώ είναι το νησί Europa, ένα πολύ μικρό νησί που ελέγχει 200 ναυτικά μίλια. Το νησί αυτό, το μεγαλύτερο ύψος που έχει είναι 7 μέτρα. Μέσα μπαίνει σχεδόν η θάλασσα. Σε αυτό το νησί οι Γάλλοι βάζουν μόνο στρατιωτικούς, γιατί κανένας δεν αντέχει να μείνει εκεί πέρα. Βάζουν μόνο στρατιωτικούς, κρατάνε ένα εξάμεινο και μετά είναι ποτέ διεκόμενο. Ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι χάρη σε αυτό το νησί που είναι πάρα πολύ μικρό, ελέγχουν όλη τη ζώνη που βλέπετε εδώ μπλε. Όταν υπάρχουν ψαράδες που μπαίνουν σε αυτή τη ζώνη, τους πιάνω, τους πηγαίνω στην Ερήνιο, δικάζονται εδώ, παίρνουν ό,τι έχουν και μετά αυτή η απόφαση βγαίνει στη Γαλλία. Σας λέω λίγο αυτά τα μεγέθη, για να καταλαβαίνετε ότι είναι από αυτή την πλευρά της Μαδαγκασκάρης, πηγαίνουν από την άλλη πλευρά, γιατί η Γαλλία έχει λιμενικό που έχει λιμενικό, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν είναι, δεν το πιάσατε. Εννοώ ότι έχει πραγματικά καράβια που όταν πιάνω κάποιον, τον πιάνω και δεν τον αφήνω. Μέχρι να τον αφήσω στο λιμάνι που πρέπει. Άρα, εφόσον εκεί πέρα δεν υπάρχει λιμάνι, γιατί είναι νησί που είναι ίσα-ίσα που είναι νησί, το πηγαίνω στην Ερήνιο, δικάζεται μέσω της νομοθεσίας. Μην ξεχνάτε ότι η Ερήνιο είναι Γαλλία. Δεν είναι νησί της Γαλλίας. Ράβο τι εννοώ. Είναι ακριβώς το ίδιο έδαφος. Και το βλέπετε αποδεικτικά, άρα εδώ έχετε την Guadeloupe. Guyane Française, Γαλλική Γουιάννα, Martinique, Réunion. Όλα αυτά είναι εδώ. Εντάξει. Ωραία, όταν ξανακοιτάξετε τα χαρτονομίσματά σας μετά από αυτή τη διάλεξη, θα δείτε ότι η Γαλλία έχει επιβάλει στους συναδελφούς να έχουν εδώ τη Γαλλική Γουιάννα, Μαρτινίκη, Γουαντλούπ, Ρινιόν. Αυτό είναι εύκολο να το διασταυρώσετε και να καταλάβετε πόση μεγάλη σημασία έχει δώσει η γαλλική διπλωματία σε κάτι που θεωρούμε εμείς σχεδόν μια λεπτομέρεια. Και αυτό το επέβαλε στις 15 χώρες. Βέβαια τώρα είναι 17 στη ζώνη ευρώ και το χρησιμοποιούμε εδώ. Σας λέω απλώς τα υπενθυμίζω γιατί τώρα είμαστε σε φάση να διεκδικούμε να εμφανίσουμε εδώ την Κύπρο. Εντάξει. Και μάλιστα να εξαφανιστεί αυτό εδώ. Και το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο στην πραγματικότητα γιατί και εγώ είμαι για το Καστελόριζο εμφανίζεται. Αυτό πρέπει να το δεις από πολύ κοντά. Αλλά πόσες φορές εσείς που φωνάξατε το Καστελόριζο έχετε προσέξει αν πάνω στο ευρώ σας είναι το Καστελόριζο? Α, είναι από σήμερα, εντάξει, ωραία. Είναι μια καλή αλλαγή φάσης. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα να λέτε το ευρώ σου δεν αξίζει άμα δεν έχει το Καστελόριζο πάνω. Αυτή η ιδέα
ότι ακόμα και στο χαρτονόμισμα έχουν σκεφτεί οι άνθρωποι να το βάλουν, πρέπει να σκεφτείτε ότι υπάρχουν κάποιοι που σκέφτονται αυτά που δεν σκέφτεστε. Και αυτά που δεν σκέφτεστε είναι περισσότερα από αυτά που σκέφτεστε. Φανταστείτε τι δουλειά κάνετε. Ναι. Μα είναι η δουλειά τους αυτή. Μα είναι η δουλειά τους. Δεν είναι μόνο νησί, είναι και η γαλλική δουλειά. Είναι απικίες ακόμη της Γαλλίας. Βλέπετε, αυτό έχετε ένα ύφος ειδικό τώρα. Τι εννοώ με αυτό. Αυτά είναι διαμερίσματα της Γαλλίας. Αν θέλετε, θα ήταν πρώην απικίες, οι οποίες όμως έχουν μείνει γαλλικές. Εντάξει, ενώ μερικές πρώην, όπως είναι η Αλγερία, δεν υπάρχει. Πώς? Λέμε και βουλευτές στην Γαλλική Βουλή αυτά. Βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα τώρα υπάρχει και ένα άλλο νησί, η Μαγιότ, που θα είναι ο αριθμός διαμερίσματος 101. Αυτό είναι ακόμα πιο μικρό, δεν φαίνεται καν στο χάρτη. Το οποίο μόλις τώρα, δηλαδή το 2011, έγινε διαμέρισμα Γαλλίας. Άρα, αυτοί ακολουθούν αυτή τη στρατηγική. Το άλλο που πρέπει να ξέρετε όσον αφορά το χαρτονόμισμα είναι ότι αυτά εδώ τα κτίρια, σίγουρα θα είναι και στο Γιάννη, τα βλέπετε αυτά, θυμίζουν ένα ευρωπαϊκό ύφος, αυτά δεν υπάρχουν πουθενά. Όλα τα κτίρια που έχετε στα χαρτονομίσματα τα δημιούργησαν συνειδητά Ευρωπαίοι με συμβουλές στρατηγιστών να θυμίζουν ευρωπαϊκό ύφος, αλλά να μην ανήκουν σε καμία χώρα. Έτσι να μην λέει η χώρα, α, εγώ αυτό είναι δικό μου, ή άλλη να λέει αυτό δεν είναι δικό μου. Και όλοι μας, άμα κοιτάξετε τα διάφορα χαρτονομίσματα που έχετε, θα δείτε ότι όντως είναι διαφορετικά, αλλά δεν υπάρχουν πουθενά. Και υπάρχουν μόνο σε ένα χώρο, στη συλλογική μας μνήμη. Δηλαδή όταν το βλέπετε, λέτε αυτό είναι ευρωπαϊκό. Ενώ δεν υπάρχει. Ήταν ο μόνος τρόπος να είμαστε σίγουροι ότι θα πιστεύουμε τα ίδια πράγματα. Μερικές φορές και να πιστεύουμε κάτι πρέπει να μην υπάρχει. Και δεν έχει κανένα να το πιστεύετε, το βλέπετε. Λοιπόν, είμαστε τώρα στο παράδειγμα της Μάλτας. Βλέπετε τη Μάλτα. Αυτή είναι η ΑΟΣ. Μάλτας. Η Μάλτας έχει μία ΑΟΣ που έχει 175 φορές το μέγεθός της. Που είναι ένα νησί. Μόνο. Αλλά βέβαια είναι πολιτικό νησί. Λοιπόν, προσέξτε. Η Μάλτα έχει αυτό το χώρο, ενώ κανονικά όταν την βλέπετε έτσι θα έχετε την εντύπωση ότι επειδή υπάρχει η Ιταλία, η Λιβύη, η Τινησία, θα είναι κάπως τριμωγμένη. Και η Ελλάδα βέβαια είναι στριμωγμένη και έχετε και την απόδειξη ότι η Ιταλία ακουμπάει τη Λιβύη. Προσέξτε εδώ το σημείο. Δεν ακουμπάει η Ελλάδα με τη Μάλτα, αλλά η Λιβύη. Θα δούμε όμως μετά ότι μας συμφέρει να έχουμε και συμμαχική επαφή με τη Μάλτα για το θέμα της Λιβύης. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ενώ είναι τόσο μικρό το νησί, κοιτάξτε τι γίνεται. Όπως είναι μικρό, αλλά είναι κοντά στη Σικελία, σε αυτό εδώ θα σπρώξει. Μετά όπως δεν είναι κανένας κοντά της εδώ, εδώ θα μεγαλώσει η ουρά της. Εδώ θα είναι το άλλο κοντινό σημείο και μετά το άλλο πιο μακρινό. Όσο αφορά την Ελλάδα, βλέπετε δεν έχει καμία επίπτωση. Όμως βλέπετε ότι τα μεγέθη είναι πολύ μεγάλα. Και είναι μόνο ένα νησί. Ωραία. Ας περάσουμε τώρα στο θέμα των συμφωνιών. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα άλλο νησί, η Κύπρος. Η Κύπρος, αναφερθήκαμε και στην εισαγωγή στην Κύπρο, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα με ποια είναι. Προς το παρόν σας έχω μιλήσει για τη Γαλλία, αλλά τη Γαλλία την βλέπετε πολύ πάνω. Λέτε, αυτή είναι χώρα, είναι κράτος, είναι ο τάδε. Και νιώθετε ότι εντάξει, εμείς δεν θα το κάνουμε με αυτόν τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν έχουμε τους ίδιους εχθρούς. Δεν πάει έτσι. Θα πάρουμε λοιπόν το παράδειγμα της Κύπρου, που είναι από κάτω, σε σχέση με εμάς. Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε πέντε από τους Κύπρους. Είναι πιο μικρό, είναι πιο τέτοιο, είναι πιο. Και λέμε, έχει ενδιαφέρον όταν μπαίνετε ένα μικρό κράτος, το οποίο έχει κατεχόμενο, 37%, το οποίο έχει αγνοούμενους, το οποίο έχει πρόσφυγες και έχει εγκλωβισμένους και καταφέρει να κάνει πράγματα που εμείς θεωρούμε ότι δεν γίνονται. Ξέρετε, είναι το ανάλογο από αυτό που έλεγε ο Μαρσέλ Παγιόλ σε ένα κείμενό του, έλεγε υπήρχε ένα χωριό όπου υπήρχαν μόνο σοφοί.
Και ήξεραν ότι κάτι δεν γίνεται. Και μια μέρα ήρθε ένας τρελός, ο οποίος δεν το ξέρει, δεν το έκανε. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι, να ρωτήσετε. Λέτε. Ο καθορισμός της ΑΟΣ είναι παγκόσμια αποδεκτή μέθοδος ή απλά είναι υποθετική ότι έτσι πρέπει να είναι. Δηλαδή αυτό που καθορίζει την ΑΟΣ της Γαλλίας είναι παγκόσμια αποδεκτό. Ναι, είναι παγκόσμιο όσο αφορά τη Γαλλία. Θα σας απαντήσω με έναν πιο περίπλοκο τρόπο. Είναι παγκόσμιο αποδεκτό, ειδικά όταν δεν έχετε κανέναν δίπλα. Το θέμα είναι ότι όταν έχετε κάποιον δίπλα, αυτό που συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε είναι η έννοια της μέσης γραμμής. Όταν μερικές χώρες όμως άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι η μέση γραμμή δεν τους συμφέρει, προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν την έννοια της αναλογίας, έτσι ώστε ότι όταν έχουν μεγάλο διαφορικό σε σχέση με την πηγή με ένα νησί, θα το δούμε εδώ σαν παράδειγμα, θα καταλάβετε ακριβώς πού το πάμε. Άρα, δεν υπάρχει πεδίο. Υπάρχει όμως ένα γενικό πλαίσιο που πρέπει να υπάρχει το θέμα της δικαιοσύνης, να είναι δίκαια η λύση. Πάνω σε αυτή τη δίκαια λύση, προσέξτε, είναι όλα οριακά. Τι εννοώ με αυτό. Η Κύπρος θα κάνει διαπραγματεύσεις οι οποίες θα αρχίσουν το 2001 με την Αίγυπτο. Ωραία. Θα διαπραγματευτεί αυτό εδώ το σημείο. Αυτό εδώ. Η διακρατική συμφωνία θα αφορά αυτό. Θα αρχίσει λοιπόν το 2001 και θα οριστικοποιηθεί το 2003 τον Ιανουάριο. Μακρόχρονες θα μου πείτε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό που γινόταν είναι ότι η Αίγυπτος ήθελε να χρησιμοποιήσει τη μεγάλη ακτογραμμή της για να πει ότι εφόσον έχει μεγάλη ακτογραμμή σε σχέση με την Κύπρο που είναι μικρή ως ακτογραμμή επιφανειακή, προσέξτε, για τους μηχανικούς προβολικό σύστημα, δεν μιλάω για όλοι, μιλάω μόνο για αυτού που φαίνεται. Άρα, είπαν, θα μπορούσαμε να το κάνουμε ας πούμε στα 2 τρίτα, 1 τρίτη. Οι Κύπριοι έπραξαν πολύ σωστά, δεν έκαναν τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό μερικές φορές όταν όλοι σε πιέζουν να κάνεις κάτι να μην κάνεις τίποτα. Γιατί περίμενα, ήξεραν ότι η Αίγυπτος είχε διαπραγματεύσεις με τη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία, εκεί που είχε διαπραγματεύσει με την Αίγυπτο, ήθελε να χρησιμοποιήσει την ακτογραμμή γιατί ήταν μεγαλύτερη από την Αίγυπτο. Άρα τι έκανε η Κύπρη. Έστω ότι θα τις διαπραγματεύσεις για να τις αργήσουν, έτσι ώστε να φτάσουν κοντά οι άλλες διαπραγματεύσεις. Μετά οι Αιγύπτιοι είχαν ένα θέμα. Γιατί έπρεπε. Αν καταφέρουμε να εκμεταλλευτούμε τους Κύπριους, θα το χρησιμοποιήσουν οι Σαουδάραβες. Άρα τι έκαναν. Λένε, μήπως θα κάνουμε γρήγορα με τους Κύπριους και να το κάνουμε μισό-μισό, έτσι ώστε να επηρεάσουμε μετά τους Σαουδάραβες. Και ξαφνικά ήταν πανέτοιμοι για να κάνουν τις διαπραγματεύσεις και πήγαμε στο μισό-μισό. Αυτό είναι το καλό, το θετικό. Βέβαια, εκεί πέρα εμείς, ως Έλληνες, μιλάμε και Ελλαδίτες, με αυτούς που είναι Κύπρους εδώ μέσα, κάναμε και μια μικρή παρέμβαση για την οποία πρέπει να μιλήσουμε, γιατί είναι σημαντικό. Είναι, αν θυμάστε καλά, όταν βάλαμε δύο σημεία, είχαμε τη μεσοκάθετη, είχαμε Κυψέλες, Βορονόη, Άπειρες, όταν βάλαμε τρία, είχαμε αυτό το σύμβολο του τύπου Mercedes. Το σύμβολο Mercedes, να το θυμάστε, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι όταν κάνετε διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο, σε κάποια φάση σταματάτε. Σταματάτε επειδή υπάρχει άλλος. Εδώ η ελληνική αντιπροσωπεία πήγε να δει τους Κύπριους και τους είπε, δεν πάτε εδώ λίγο πιο πέρα, έτσι πιο δεξιά, 8 ναυτικά μίλια. 15 χιλιόμετρα πάνω. Πιο ανατολικά δηλαδή. Ναι, πιο ανατολικά. Θα το δείξω με ακρίβεια. Η ιδέα ποια είναι, είναι ότι στρώχνοντας αυτό το σημείο, κανονικά αυτά τα σημεία είναι τα σημεία που είναι στη ίδια απόσταση από την Κύπρο και την Αίγυπτο. Αυτά τα σημεία όμως φτάνουν ως ένα σημείο που εκεί πέρα θα πει η Ελλάδα και από εδώ θα πει το Ισραήλ. Α, τι κάνουν λοιπόν οι Έλληνες το 2001, όχι πολύ Έλληνες, αλλά για την προσοχή, τους λέει πηγαίνετε λίγο πιο δεξιά, 8 ναυτικά μίλια,
έτσι ώστε να μην αποδεικνύεται η ύπαρξη του καθυλώδου. Γιατί αν το πάτε ως το τέλος και ακουμπήσετε το τριπλό σημείο, σημαίνει ότι αποδέχεστε ότι μετά υπάρχει άλλη χώρα. Η μόνη χώρα που αγγίζει αυτό το σημείο είναι η Ελλάδα. Αλλά θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Εδώ είναι τα σημεία με ακρίβεια της σύμβασης. Δηλαδή, άμα διαβάσετε τη σύμβαση, θα δείτε τις συντεταγμένες που περιγράφουμε εδώ. Αν τη διαβάσετε χωρίς όμως να έχετε κάνει υπολογισμούς, δεν καταλαβαίνετε ότι πήγαν λίγο πιο ανατολικά. Ας το καταλάβουμε τώρα. Εδώ είναι το αληθινό σημείο, το τριπλό, και εδώ είναι το πραγματικό σημείο της σύμβασης. Η διαφορά από την υπολογισμή είναι πολύ απλή. Θυμάστε αυτό που μάθαμε προηγουμένως, όταν έχουμε τρία σημεία, καθορίζουν έναν κύκλο. Ο κύκλος θα περάσει από ένα κέντρο, καθορίζει από το κέντρο, δεν περνάει από το κέντρο, και το κέντρο εδώ είναι πολύ απλό. Βλέπετε, εδώ είναι η ακτίνες. Εδώ βλέπετε ότι το σημείο το πορτοκαλί έχει 259 παντού. Άρα θέλει να πει ότι είναι ακριβώς το τριπλό σημείο. Ενώ το σημείο της συμφωνίας έχει 264, 241, 253. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι η μετακίνηση δεν λειτουργεί πια ως ισοδύναμο σημείο, δεν είναι πια δίκαιο, έχει χάσει ένα μικρό κομμάτι εδώ η Κύπρος. Τώρα θα μου πείτε γιατί η Κύπρος δέχεται να χάσει ένα μικρό κομμάτι επειδή ήρθε η ελληνική αντιπροσωπή. Γιατί το έκανε αυτό, ότι γιατί το έκανε η ελληνική αντιπροσωπή το ξέρω, εξ αρχής σας το είπα. Είναι για να μην υπάρχει Καστιλόριζο έτσι ώστε να μην ενοχληθεί η Τουρκία. Το θέμα είναι γιατί η Κύπρος το δέχεται. Η Κύπρος το δέχεται επειδή εκείνη τη στιγμή είμαστε Γενάρη 2003, θα ενταχθεί η Κύπρος 16 Απριλίου 2003, ξέρει ότι εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο και μόνο επειδή η Ελλάδα έχει βάλει βέτο, έχει πει ή 10 χώρες ή καμία, άρα ξέρει ότι ο σύμμαχός της, ο πιο σημαντικός, είναι η Ελλάδα. Όταν η Ελλάδα σου ζητάει, ενώ σε βοηθάει να βάλεις την υποψηφιότητά σου σε υλοποίηση και να ενταχθείς και σου ζητάει κάτι λίγο πιο πέρα μωρέ, 8 ναυτικά μίλια, εκεί θα κολλήσουμε. Το θέμα είναι ότι με αυτό επιτρέπει πρώτον στην ελληνική αντιπροσωπεία να πει ότι πέτυχε το στόχο της, γιατί δεν επηρεάζει καθόλου την Τουρκία, η οποία είναι δυσαρεστημένη ούτως ή άλλως, ανησυχείτε. Αλλά το θέμα είναι ότι και η Κύπρος πετυχαίνει. Τώρα το δεύτερο ερώτημα. Γιατί η Αίγυπτος συμφωνεί? Εφόσον και η Αίγυπτος κάνει μια μικρή περιοχή, θεωρητικά. Γι' αυτό βέβαια αυτό δεν είναι οριστικό, μπορεί να το επεκτείνεται εκ των υστέρων με μια άλλη συμφωνία. Είναι επειδή η Αίγυπτος θέλει να κάνει το ίδιο από εδώ. Η Αίγυπτος δεν θέλει να φτάσει μέχρι το τέτοιο σημείο για να μην αποδείξει ότι υπάρχει και το Ισραήλ. Άρα λέει, εμείς θα πάμε πιο αναλυτικά, ανατολικά όπως θέλετε εσείς, και εσείς θα πάτε πιο δυτικά από την άλλη πλευρά. Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Δεν υπάρχει καμία παρέτηση. Και γι' αυτό σας λέω ότι από την πλευρά της Κύπρου είναι πετυχημένο. Διότι πήγαν λίγο πίσω, συμφώνησαν, εντάχθηκαν. Και μετά βλέπουν. Το ίδιο κάνουν και οι Αιγύπτιοι, μην ανησυχείτε. Αλλά δεν είχαν προβλέψει ότι οι Ισραηλοί είναι καλύτεροι παίκτες. Θα το δούμε τώρα. Άρα, γίνεται αυτή η μικρή μετακίνηση, το βλέπουμε και από εδώ. Ας το κοιτάξουμε. Τώρα πρώτα να δούμε την επιφάνεια. Αυτή η μικρή μετακίνηση για τα 8 ναυτικά μίλια αντιπροσωπεύει αυτή την επιφάνεια. Αυτή η επιφάνεια είναι 678 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Άρα κάνετε μια μικρή μετακίνηση και κάνετε 678 χιλιόμετρα τετραγωνικά. Βλέπετε εδώ τις συντεταγμένες για αυτούς που έχουν συνηθίσει. Άρα. Τώρα κοιτάζουμε την οριοθέτηση της Κύπρου, Αιγύπτου και με τον Ισραήλ. Προσέξτε, άρα είμαστε το 2003,
Τώρα είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2003. Το 2004 ο Τάσος Παπαδόπουλος θα κάνει την ανακήρυξη. Έχει ενδιαφέρον, για να μην μπερδευόμαστε, ότι βλέπετε ότι μπορούμε να κάνουμε οριοθέτηση σε ένα σημείο χωρίς να έχουμε κάνει ανακήρυξη. Ο Κλειδίτης δεν είχε κακότσο να το κάνει. Και σου λέει, ας το κάνουμε μια μικρή διαπραγμάτευση σε τοπικό επίπεδο και μετά βλέπετε. Όταν ήρθε ο Παπαδόπουλος, θεώρησε ότι στρατηγικά το πιο σωστό είναι να κάνει οριοθέτηση. Ο Παπαδόπουλος λοιπόν θα κάνει την οριοθέτηση το 2004. Μετά αρχίζουμε τις διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο. Ο Λίβανος είναι εδώ. Θα τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις το 2007. Το 2007 λοιπόν υπογράφει η Κύπρος με τον Λίβανο και βέβαια ο Λίβανος κάνει το ίδιο κόλπο λόγω Ισραήλ. Λέει να το βάλουμε λίγο πιο πάνω το σημείο εδώ. Γιατί αν το βάλουμε πολύ κάτω, τότε φαίνεται ότι το Ισραήλ υπάρχει. Ως εδώ όλα καλά. Απλώς το Ισραήλ παίζει αλλιώς. Γιατί βέβαια όλα αυτά δεν είναι κρυφά, τα βλέπουν όλα. Άρα βλέπουν ότι έχει πάει λίγο πιο εδώ, ότι έχει πάει λίγο πιο εδώ. Και τι κάνει το Ισραήλ το 2010 μαζί με την Κύπρο. Λέει, εφόσον πήγατε λίγο πιο ανατολικά και εσείς πιο δυτικά, εγώ θα πω να καθίσω εκεί που πήγατε. Εντάξει, ακριβώς εκεί, στο ίδιο σημείο. Δηλαδή, όταν βλέπετε τις συμφωνίες, η συμφωνία που έχει τις συντεταγμένες εδώ και η άλλη συμφωνία που είναι με το Ισραήλ, τώρα είμαστε το 2010, Δεκέμβριο 2010, το Ισραήλ λέει, ωραία, αφού σου να σταματήσετε εδώ, εμείς αρχίζουμε από εδώ. Και έκαναν το ίδιο με το πάνω μέρος, με το Λίβανο. Μόνο αυτό δεν ήθελαν οι Κύπροι. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Συνεκτικό. Αυτό είναι συνεχόμενο. Αλλιώς έχουμε δύο τρίτους. Καταλαβαίνετε. Άρα τι γίνεται εδώ. Άμα το σκεφτείτε καλά, θα το κοιτάξουμε εδώ εφόσον έχουμε και το δείτε. Σας κόβω λίγο από εδώ. Σας κόβω λίγο από εδώ. Έρχεται το Ισραήλ και λέει εφόσον το έκοψε εδώ θα πάω εδώ. Και στην άλλη σημεία. Αυτή εδώ η φέτα. Την έχετε χάσει. Ο Κύπρος. Με τον Κύριο. Αυτό μιλάμε οριστικά. Ξαφνιάστηκε τώρα. Ναι, γιατί μιλάμε για το επάνω, αλλά μου λέτε και για το κάτω. Πολύ ωραία. Ναι, ναι. Εδώ είμαστε, ας πούμε, στο πάνω. Ναι. Εδώ είμαστε στο κάτω. Ναι. Εδώ έρχεται το Ισραήλ. Ας πούμε ότι εγώ είμαι εδώ Κύπρος. Και κανονικά θα πρέπει να πήγαινα εδώ. Αλλά όπως έχω κόψει λίγο από εδώ, λίγο από εδώ, και όπως είναι κοιτώ, μου κατεβάζει. Θα μου πείτε, μα τελικά εσείς χάσατε όλη αυτή την περιοχή. Σωστό. Όμως οι Κύπροι, που νομίζουν ότι δεν σκέφτονται, ειδικά ο Κασίνης, τι σκέφτεται. Κοιτάξτε τους γεωλογικούς χάρτες και κοιτάξτε πώς είναι από κάτω. Και τι γίνεται από κάτω. Από κάτω είναι σαν να βλέπετε αυτό. Ας πούμε το φαντάζεστε έτσι οριζόντιο και θέλετε να το κόψετε στη μέση. Να το κόψετε στη μέση εδώ ή εδώ ή εδώ. Αν είναι κοίτασμα, είναι στην εκμετάλλευση για όλους όπου να είναι. Άρα τι κάνω. Σου λένε, ωραία, οι Άγγλοι ήταν λίγο από εδώ, λίγο από εδώ, αυτοί ήταν πιο εδώ, αλλά το κοίτασμα Αφροδίτη που είναι στη ζώνη είναι το ίδιο δοχείο. Να το ρουφάσει πολύ από εδώ ή πιο πολύ από εδώ είναι ακριβώς το ίδιο. Άρα κάναμε μια πολύ στρατηγική κίνηση που είπαν: εγώ σου δίνω λίγο περισσότερο θάλασσα, δεν μας πειράζει, αλλά το κοίτασμα που είναι από κάτω είναι στην εκμετάλλευση. Άρα το να το βάλετε πιο εδώ ή πιο εδώ δεν κάνετε τίποτα με το κοίτασμα. Και βλέπετε ότι αυτό θέλει να πει ότι σε στρατηγικό επίπεδο πρέπει να έχετε και έναν τεχνοκράτη που να έχει κάνει τις αναλύσεις από κάτω και έναν τεχνικό πάνω στον οποίο να βασίζεστε, όπως είναι ο Κασίνης, που είναι πολύ δυνατός και ξέρει τι έκανε. Γιατί με να μου αρέσουν πάνω ότι οι Έλληνες ξέρω τι έκανε, οι Άγγλοι είναι συνήθως ακέφαλοι. Είναι επειδή δεν πίνουν αρκετό νερό. Η ιδέα λοιπόν, ο Κασίνης είναι στις τρεις διαπραγματεύσεις. Πολύ σημαντικό, θα το θυμάστε παιδιά και για μας, καλό να βάζουμε ανθρώπους να παίζουν, αλλά να είναι οι ίδιοι που να παίζουν και να είναι ευέλικτοι και να παίζουν και να ξέρουν τι έχουν παίξει προηγούμενοι. Άρα ο καλύτερος τρόπος να ξέρετε τι έχει παίξει ο προηγούμενος είναι να ήσασταν ο προηγούμενος. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι αυτό
αυτό που πέφτει εδώ, άρα ο Κασίνης είναι από 2001 μέχρι το 2010, τα τρία σημεία είναι στολές διαπραγματεύσεις, και γιατί είχαμε τρεις προέδρους, Γρίδης, Παπαδόπουλος, Χριστόφιος. Και οι τρεις πόνταρα σε κάποιον τεχνικό που να ξέρει από ενεργειακά αποθέματα. Όχι έτσι και να λέτε έχουμε εδώ, έχουμε εδώ. Ωραία. Εδώ λοιπόν βλέπετε τα στοιχεία της Noble Energy και βλέπετε ότι αυτά είναι οι περιοχές όπου δεν είναι πια περιοχές. Εδώ είναι ακόμα περιοχή αν θέλετε, εδώ δεν είναι πια περιοχές. Εδώ βλέπετε ήδη τα κοιτάσματα. Έχει ένα ενδιαφέρον σύστημα η Noble, είναι ότι όταν μετακινείται σε ένα χώρο και βρίσκει ένα κοίτασμα, δίνει ονομασίες του χώρου. Άρα, αν προσέξετε, όλες αυτές οι ονομασίες είναι Ισραηλινές. Όταν πήγαν στην Κύπρο, έβαλαν ως ονομασία Αφροδίτη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το χρησιμοποιήσουμε σαν τεχνική κι εμείς, και πρέπει συστηματικά όλα τα κοιτάσματα που θα έχουμε στο Αιγαίο, το Αιγαίο, Ιόνιο, να τους δίνουμε συστηματικά ονομασίες ελληνικές. Όχι ελληνικές, λίγο μπερδευόμαστε, αληθινές, δηλαδή ξέρουμε ακριβώς, δηλαδή Αφροδίτη, τετράγωνο. Άρα, η ιδέα ποια είναι, είναι ότι κατοχυρώνεται. Γιατί όταν κάνει που ένα ξένος ότι είναι η πλατφόρμα Όμηρος, που κάνει γεώτρηση σε έναν χώρο που λέγεται Αφροδίτη, δεν μπορεί να φανταστεί ότι αυτό λέει την Τουρκία. Παραδείγματο, παίζει ήδη έτσι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε ακόμα και τα χαρτονομίσματα. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχουμε ζητήσει και από τους δικούς μας γεωλόγους, να ονομάσουμε εξ αρχής, ακόμα και στις περιοχές που υπάρχουν ενδυνάμει κοιτάσματα, ονομασίες οι οποίες να είναι ξεκάθαρες όσο αφορά τα δικαιώματά μας. Εδώ μπαίνουμε λοιπόν στο Καστελόριζο. Μην ανησυχείτε, εμείς είμαστε υπέρ. Άρα θα το κάνουμε προς το παρόν το τριπλό σημείο χωρίς το Καστελόριζο. Εντάξει. Ας πούμε ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι συμφώνησαν το Καστελόριζο να μην έχει άποψη. Τι θα γινόταν, οι επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις είναι ότι ο κύκλος που θα καθόριζε τα τρία σημεία όσο αφορά την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Τουρκία, άρα Αίγυπτο εδώ, Τουρκία εδώ, Ελλάδα εδώ, θα δείτε τελικά ακουμπάτε την κάρτα. Είναι πολύ σημαντικό να το έχετε στο μυαλό σας, γιατί στην πραγματικότητα η Κάρπαθος υποστηρίζει το Καστελόριζο, προσέξτε από τώρα, περισσότερο από τη Ρόδο. Γιατί λόγω κερτότητας, ο κύκλος, θα ακουμπήσει πρώτα την Κάρπαθο και μετά τη Ρόδο. Ενώ εμείς έχουμε την εντύπωση να συνδυάζουμε, και το έχει αυτό την εντύπωση ακόμα και ο Νταβούλο, που γι' αυτό κάνει τέτοια στρατηγικά λάθη, γιατί όταν σας λέει αν το Καστελόριζο ανήκει ή δεν ανήκει, ξεχνάει ότι εδώ δεν είμαστε, είμαστε στην περιοχή, εδώ μιλάμε για Κάρπαθο, είμαστε στην περιοχή που είναι κοντά στην Κρήτη τώρα. Άρα ποια είναι η ιδέα. Η ιδέα είναι ότι αν το Καστελόριζο δεν έχει αμός, πάμε κατευθείαν στην Κάρπαθο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κοιτάξτε τώρα τους υπολογισμούς. Τώρα σας έχω κάνει μια μεγέθυνση από το μεγάλο κύκλο, ο οποίος θα κόψει το Καστελόριζο, αλλά προσέξτε, εδώ δεν έχω χρησιμοποιήσει κανένα από τα νησιά. Εδώ έχουμε τη Ρό, Καστελόριζο, Μεγίστη, και εδώ είναι η Ιστροκύλη. Δεν τα χρησιμοποιώ και ακουμπάω την Τουρκία να ζωγραφίσω. Άρα τα κόβω. Κάνοντας αυτό, βλέπετε τι γίνεται λοιπόν με την Κάρπαθο. Πάλι φανταστείτε μια μεγέθυνση. Και τώρα, όχι εδώ, το κάνουμε πιο μετά, αυτή η ζώνη επαφή θα μας επιτρέψει να υπολογίσουμε τι θα γίνει. Θα κάνουμε τώρα μια αναλογία σε εσωτερικό, που τα ξέρετε καλύτερα εδώ. Ας πούμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με διαφορετικές χώρες και αναρωτιόμαστε τι γίνεται μέσα στο Σαλονικό. Βλέπετε τα δεδομένα. Αν σας είχα μιλήσει για τη Σαλαμίνα, θα λέγατε ότι είναι μεγάλο νησί. Βλέπετε ότι η Σαλαμίνα, όπως είναι τόσο κοντά από τη στεριά, έχει πολύ μικρό μέγεθος εδώ αμός. Θεωρούμε, αν θέλετε, θεωρητικά ότι κάθε νησί είναι ένα διαφορετικό κράτος. Άρα κοιτάζουμε την ΑΟΣ
ως εθνικό θέμα. Και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με την Αίγυπτο. Είναι ένα μεγάλο, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ο Άγιος Γεώργιος. Δηλαδή εσύ που μπορεί να μην το ξέρετε τώρα. Εντάξει. Και βλέπετε όμως πώς είναι στρατηγικά τοποθετημένο. Δηλαδή είναι μακριά από το άνοιγμα, δεν είναι κλειστό εδώ μέσα, είναι πιο μακριά, είναι απομονωμένος. Και επιπλέον τα νησιά που έρχονται μετά είναι και αυτά μακριά. Άρα βλέπετε γιατί και μια τεράστια ώρα. Άρα κοιτάξτε την ΑΟΣ που έχει αυτός εδώ, είναι μεγαλύτερη από το άθλημα της Έλληνας και της Σαλαμίνας. Που σημαίνει πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα μεγέθη όταν κάνουμε τους υπολογισμούς μας. Εδώ βλέπετε κάτι το ανάλογο μέσα στο Αιγαίο, πάλι με υπολογισμούς. Το βλέπετε ότι εδώ έχουμε έρθει σε μια περιοχή, ας πούμε η Μυτιλίνη, εδώ είναι πολύ κοντά, αλλά αυτό είναι μικρό. Εδώ που είναι μακρινό είναι μεγάλο. Κοιτάξτε εδώ, τα νησιά, εδώ το βλέπετε το μέγεθος και ελέγχει. Μια μεγέθυνση έχει ενδιαφέρον, σας το λέω αυτό και το χρησιμοποιούμε επίσης πολλές, να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για τα μεγάλα νησιά και τι γίνεται και για τα μικρά νησιά. Όλοι προσέχουμε τι γίνεται στα μεγάλα νησιά και στα μικρά. Εδώ είναι μεγάλα, μεγάλα. Εδώ αυτά είναι μικρά. Αυτό που εξηγήσαμε σε σχέση με τα διαγράμματα που είναι ότι αυτά τα δύο μικρά νησιά είναι κοντά. Αυτό το μεγάλο νησί με αυτό εδώ είναι μακριά. Βλέπετε τη γραμμή. Αυτή η μικρή γραμμή είναι οριζόντια. Πού σημαίνει ότι άμα το σκεφτείτε στρατηγικά, αν δεν χτυπήσετε αυτό το νησί, σας συμφέρει να χτυπήσετε αυτό και αυτό και αυτό εδώ είναι αποκομμένο. Εντάξει. Άρα αυτό βέβαια όταν το είπα λίγο σε ένα χώρο που έχει πέντε με γονείς, είπαν να βάλουμε κάτι εδώ μέσα. Εντάξει, έτσι κι άλλο. Δεν χάθηκε ο κόσμος, ας πούμε. Μπορεί να σας φέρουν αυτά θεωρητικά, να θυμάστε για αυτούς που είναι λίγο πιο στρατιωτικοί, το σχέδιο Βαριοπούλα, αφού τη συνούσισε. Ναι. Η ιδέα ήταν να καταλάβουν τις συνούσες, μικρό χρονικό διάστημα, με κάτι τύπου καταδρομικό, να προεκπαρέσουν μια προβοκατόρικη αθλητική της Ελλάδος, η οποία θα πει, εφόσον χτύπησαν νησί μου, μπαίνω εντελώς. Και μετά από πέντε μέρες να πέφτει το, να πέφτει, αν θέλετε, το σύστημα του Ερντογκάν, αυτή ήταν η ιδέα, ας πούμε. Προσέξτε, αυτό ήταν το 2003. Ναι, εμείς τώρα σας το λέμε το 2011, λες και δεν έγινε τίποτα. Στην πραγματικότητα πολλά κομμάτια από το σχέδιο Βαριοπούλα υλοποιήθηκαν, απλώς δεν τα είδαμε σαν σχέδιο. Και μετά βέβαια τα ντοκιμάντα απέδειξαν ότι υπήρχε. Άρα τα μικρά νησιά είναι πάντοτε πολύ σημαντικά. Όταν σας λένε ότι είναι ασήμαντα, επειδή που φαρμακονήσει, αγροκονήσει και τέτοια, είναι ασήμαντα, αλλά εφόσον είναι ασήμαντα, τότε γιατί ενδιαφέρονται τόσο πολύ οι άλλοι. Άρα να κοιτάζετε πρώτα απ' όλα, είναι πώς σκέφτεται ο άλλος όταν νομίζει ότι είναι ασήμαντα. Εδώ έχουμε άλλο παράδειγμα, εδώ πιο εσωτερικό, εδώ πάλι με τη Σαλονίδα και εδώ ξαναέρχομαι στο παράδειγμα με τη γωνία όσον αφορά τη στρογγύλη. Προσέξτε τώρα το θέμα της στρογγύλης. Όλοι έχετε ακούσει αυτά στην γλώσσα. Όλοι. Η στρογγύλη μπορεί λιγότερο. Στην πραγματικότητα η στρογγύλη είναι πολύ σημαντική. Άρα είπαμε προηγουμένως ότι δεν πρέπει να μιλάμε για Καστελόριζο, πρέπει να μιλάμε για σύμπλεγμα Καστελόριζο. Το σύμπλεγμα γιατί είναι σημαντικό. Το σύμπλεγμα αποτελείται από 14 νησιά. Το ένα προστατεύει το άλλο. Και ένα που προστατεύει το Καστελόριζο είναι η στρογγύλη. Κοιτάξτε τώρα εδώ σε μεγάλο. Άρα, η Ρόδος και εδώ βλέπετε την Κύπρο. Εδώ είναι το σύμπλεγμα που ίσα ίσα το βλέπετε. Εδώ υπάρχουν γωνίες οι οποίες θα ακουμπήσουν την ΑΟΣ της Κύπρου ή όχι. Εδώ από αυτή τη γωνία θα ακουμπήσετε, αν θέλετε, την ΑΟΣ της Ρόδος. Ας το κοιτάξουμε τώρα σε μεγέθυνση, να καταλάβετε καλύτερα. Θα συνείδηση τώρα αυτό που κάναμε προηγουμένως όταν προετοιμαζόμασταν και βάζαμε νησιά κοντά στην ακτή. Βλέπετε λοιπόν εδώ τη Στρογγύλη, Καστελόριζο και τη Ρόδο. Κοιτάξτε προσεκτικά αυτή τη γωνία. Αυτή η γωνία φεύγει προς τα πάνω. Αυτή εδώ η γωνία φεύγει προς τα εκεί. Αν κάποιος σας σβήσει τη Στρογγύλη, με διάφορους τρόπους. Από ΑΟΣ έως κυριαρχία,
Η γωνία αυτή δεν υπάρχει πια και φαίνεται αυτή. Αυτή η γωνία δεν σας επιτρέπει να ακουμπήσετε την Κύπρο. Άρα, στην πραγματικότητα, όταν κάποιος λέει, ως πολιτικός ειδικά, ότι εγώ θα το παρέψω και το καστελόριζω για να έχει ΑΟΣ, να είστε πάντα προσεκτικοί και να το διευκρινίζετε ότι ελπίζω βέβαια μιλάτε για το σύμπλεγμα καστελόριζο και ότι δεν μιλάτε για περιορισμένη ΑΟΣ. Γιατί ένας πολιτικός μπορεί πολύ εύκολα να σας κάνει μια ΑΟΣ με 6 ναυτικά μίλια γύρω από το καστελόριζο, να είναι περιορισμένη, να λέει ότι εγώ το πάραψα και αυτό πέτυχα και τελικά δεν έχουμε σημείο επαφής με την Κύπρο. Το σημείο επαφής λοιπόν έρχεται από αυτό το νησί. Το αυτό το νησί, θυμάστε, τα μεγέθη, αυτή εδώ σαν η γραμμή, είναι σχεδόν, αν θέλετε, η πίστα του αεροδρομίου. Είναι πολύ μικρό νησί. Σε αυτό το νησί η Ελλάδα βάζει στρατιωτικούς. Θα το δείξουμε γιατί. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα την επιρροή του συμπλέγματος, προσέξτε τώρα, θα κοσβήσω αυτά που λέμε χωρίς Καστελόριζο, χωρίς Στρογγύλη, θα βάζουμε όλα τώρα, με τα δικά μας κανονικά, και κοιτάξτε το μέγεθος. Εδώ είναι οι υπολογισμοί που κάναμε για να μετρήσουμε ακριβώς ποια είναι η επιρροή του Καστελόριζο όταν το βάζουμε ή το βγάζουμε. Το Καστελόριζο μπορεί και να μην το βλέπετε κανά. Εδώ, η Στρογγύλη. Αυτό, τα 20.851 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι αυτό που λέμε εμείς τώρα το απέραντο γαλάζιο. Δηλαδή, κοιτάζουμε τα νησιά και δεν κοιτάζουμε τη θάλασσα. Ενώ στην πραγματικότητα στην ΑΟΣ κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Τα νησιά είναι απλώς σημεία που ελκυστεί και εδώ έχετε την δεξαμενή ένωσης. Άρα, βλέπετε από κάτω επιφάνεια μεγαλύτερη από αυτή της Πελοπόννησου. Αν κάποιος σας έλεγε θέλω να μας χτυπήσουν το Φαρμακονήσι, λέτε, εντάξει τώρα, μικρό λεπτό, άδικη Καστελόριζο, μην εμπριάσετε, εντάξει, το λέω θεωρητικά, γιατί είναι από το Καστελόριζο γι' αυτό να μην αν όμως σας έλεγε, θα σας χτυπήσω το Πελοπόννησο, θα λέγεται, όχι, όχι το Πελοπόννησο. Έτσι είναι λίγοι, όχι το Πελοπόννησο. Λοιπόν, παλιά Ελλάδα, το θέμα ποιο είναι, είναι ότι το μέγεθος της ΑΟΣ Καστελόριζο είναι μεγαλύτερο από τον Πελοπόννησο. Αλλά αυτό δεν σας το λένε έτσι τόσο ξεκάθαρα για να έχετε μια εικόνα του τύπου άμα χάσει το Καστελόριζο, χάσει τον Πελοπόννησο σε μεγέθη. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι επιπλέον με τους ειδικούς για τα πετρέλαια, προσφορά εγώ δεν έχω μιλήσει για πετρέλαιο ή για αέριο, λέω απλώς για επιφάνεια. Φανταστείτε επιπλέον να είναι μια ενδιαφέρουσα περιοχή επιπλέον. Το να χάσετε 20.851 χιλιόμετρα τετραγωνικά δεν είναι λεπτομέρεια. Ας κοιτάξουμε τώρα, βλέπετε τη Στρογγύλη. Η Στρογγύλη είναι εδώ, η Τουρκία είναι από εδώ. Τώρα την βλέπετε όπως την βλέπουμε όταν να πηγαίνουμε από Καστελόριζο προς Στρογγύλη. Να το χάρει και λίγο η Ιωάννα. Λοιπόν, εδώ είναι προς το απέραντο γαλάσιο, εδώ έχετε τον φάρο με το φυλάκι. Στρατηγικά και στρατιωτικά αυτό δεν προστατεύεται με τίποτα. Πολύ απλά, γιατί η δική μας είναι εδώ, άρα αρκεί να ανεβούν από εδώ και να πιάσουν αυτό το μέρος που είναι από την Τουρκία, που είναι πολύ εύκολο. Επιπλέον για να καταλάβετε γιατί εμείς ανεβήκαμε από εδώ, έχετε ένα φαινόμενο ορίζοντα. Δηλαδή, αυτός που κάθεται πάνω στο φυλάκιο δεν βλέπει την ακτή του. Να φανταστείτε, ας πούμε, με φουσκωτά, έρχονται όλοι και ξαφνικά τους βλέπετε όταν είναι στα 200 μέτρα. Γιατί στην πραγματικότητα ο φάρος αυτός δεν είναι καθόλου για λόγους στρατηγικούς, είναι φτιαγμένος, ούτε στρατηγικούς βέβαια, είναι φτιαγμένος για να βοηθάει τα καράβια. Άρα είναι από την πλευρά που είναι το απέραντο γαλάζιο και ξαφνικά μπαίνετε στο σύμπλεγμα Καστελόριζο. Άρα σας προειδοποιεί, προσέξτε την περιοχή, έχει πολλά νησιά. Άρα, γιατί να βάζουμε στρατηγικούς? Βάζουμε στρατηγικού, διότι το νησί είναι κατοικήσιμο και κατοικείται από στρατηγικούς. Άρα έχει de facto ΑΟΣ. Και επειδή έχει ΑΟΣ, η ιδέα είναι ότι θα συμφωνήσουμε ότι θα πρέπει να είναι και de jure, το βλέπουμε. Εδώ είναι η ΡΟ, να δείτε τις αναλογίες. Και τώρα κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Σας δείχνω τη μικρή διαφοροποίηση που παίρνετε εδώ. Το να αλλάξετε λίγο
Καστελόριζο και Στρογγύλη θα μετακινήσετε τους μέγιστους κύκλους. Εδώ θα είναι η μεταφορά, αν θέλετε, του κέντρου και αυτό είναι το μέγιστος. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα τι γίνεται τοπικό. Τοπικά, στο ένα σημείο μετράω τη Στρογγύλη, στο άλλο σημείο δεν τη μετράω. Αυτή η μικρή διαφορά που βλέπετε εδώ είναι η τεράστια διαφορά που βλέπετε εδώ, που σημαίνει πρακτικά η μετατόπιση του μεγίστου κύκλου θα σας κάνει έναν πραγματικό κύκλο. Αλλά προσέξτε εδώ, έχω κάνει τον πραγματικό κύκλο, ο Δημήτρης το έχει υπολογίσει πολύ ωραία εδώ, είναι ότι είναι χωρίς Στρογγύλη. Βλέπετε τώρα τη διαφορά. Να το να την βάλουμε ή να ανοίγουν εδώ από τον... Είναι εδώ ακουμπάει, ενώ εδώ ακουμπάει εδώ. Ναι, θα σας ξανακάνω να το δείτε και θυμάστε, το ροδρόμιο είναι αυτό. Να καταλάβετε γιατί μεγέθη μιλάμε. Είναι πολύ μικρά τα μεγέθη σε τοπικό επίπεδο, αλλά έχουν μεγάλες επιπτώσεις σε στρατηγικό επίπεδο. Και η περιοχή επιρροής της Στρογγύλης είναι 5.855 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τώρα εδώ να βάζουμε τα δύο. Έχετε αυτό που βλέπουμε προηγουμένως το 20.000 και βλέπετε ότι από εδώ έχετε το Καστελόριζο, από εδώ έχετε τη Στρογγύλη. Θα μου πείτε, εντάξει, αλλά δεν πάλι καλά, είναι μεγάλο όμως το Καστελόριζο. Ναι, προσέξτε, βλέπετε τη γωνία. Αυτή η γωνία εδώ είναι αυτή που ακουμπάει την Κύπρο. Αυτή εδώ δεν είναι η γωνία και δεν ακουμπάει την Κύπρο, ακουμπάει κάτω, λέει. Αν δεν ακουμπάτε την Κύπρο και ακουμπάτε μόνο την Αίγυπτο, θέλει να πει ότι η Τουρκία μπαίνει εδώ μέσα και ακουμπάει η Τουρκία την Αίγυπτο. Για αυτή τη μικρή διαφορά που αφορά τη Στρογγύλη. Γι' αυτό καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Θα δείξω τώρα ένα άλλο παράδειγμα, η περιοχή τη Ζουράφα. Η Ζουράφα, αν καταλάβετε, στο χάρτη του Google δεν φαίνεται. Εδώ κάτι τη μέγιστη μεγέθυνση είναι εδώ. Η Ζουράφα, σας υπενθυμίζω, ότι είναι μια βραχονισίδα που έχει απλώς 22 μέτρα σαν περίμετρο. Τίποτε. Η οποία όμως έχει φάρο. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα όμως, πολύ σωστά, πολύ καλό παράδειγμα, όσο είναι η έδρα, ας πούμε ότι είναι η Στρογγύλη, δεν είναι σχεδόν, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι το μέγεθος, για να φανταστείτε. Όμως αυτά τα 22 μέτρα εδώ, φανταστείτε τώρα ότι εγώ με τα κοινό μου είμαι πάνω στη Ζουράφα, αυτά ελέγχουν 196 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Άρα ξαφνικά λέτε, μήπως γι' αυτό οι Τούρκοι δεν θέλουν να έχει Ζουράφα ως. Ναι, αλλά το θέλουν με συγκεκριμένο σκοπό. Όταν εμείς δεν δίνουμε σημασία, θα δείτε λοιπόν τώρα ποια σημασία, άρα θα θυμάστε 196 τετραγωνικά χιλιόμετρα γι' αυτό. Κατοικείται όμως η Ζουράφα. Όχι. Και άρα πώς έχει άλλο. Α, έχει φάρο. Και προσέξτε, ένα άλλο πράγμα που πρέπει να προσέξετε. Όταν λέμε κατοικείται, θα σε επιτρέπει άμεσα αόρος. Μπορεί όμως να είναι κατοικήσιμο. Που είναι πάλι και αυτό σας επιτρέπει να όρθει. Επιπλέον μπορεί να έχει οικονομική δραστηριότητα. Η οικονομική δραστηριότητα σημαίνει ότι σε τέτοια εποχή που έχουμε μπορούμε να έχουμε φωτοβολταϊκά, μπορούμε να έχουμε ανεμογέννητες, να είναι αιωλικό πάρκο. Δηλαδή πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Και η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι έχουμε τώρα την τεχνογνωσία για να υποστηρίξουμε μια πλατφόρμα εκεί που δεν υπάρχει τίποτα. Και δεν είναι κρίμα να μην υποστηρίξουμε κάτι όπου υπάρχει ήδη βράχος. Άρα απλώς πρέπει να θεμελιωθεί. Εδώ έχετε ένα άλλο παράδειγμα, γιατί βέβαια οι Τούρκοι έχουν προβλήματα και με τη Σαμοτράκη. Είναι εδώ τα διαγράμματα που βλέπετε, τα κίτρινα, μετράνε τι θα γινόταν αν η Σαμοτράκη δεν τη χρησιμοποιούσαν. Βλέπετε πώς πάει. Ενώ το πράσινο είναι η επιρροή της Σαμοτράκης σε σχέση με τα δεδομένα. Και βλέπετε τώρα το διαφορικό που κάνετε είναι 393 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σας δίνω αυτά τα παραδείγματα για να μην νομίζετε ότι όλο το θέμα είναι μόνο και μόνο το Καστελόριζο.
υπάρχουν όλα αυτά τα νησιά τα οποία μας βοηθούν και είναι στην άκρη, που το βλέπετε και εδώ, εδώ ποιος από εσάς ξέρει τα νησιά Ερυπούσα, Μαστράκη, Οκτωνή. Είναι σπάνιο να τα ξέρετε, αλλά κοιτάξτε τι γίνεται. Εδώ έγινε τη συμφωνία με την Ιταλία, όσο αφορά την υπεροκριπίδα, 1977. Η συμφωνία όμως, τυχαίως βέβαια, καταλαβαίνετε τώρα που τα έχετε πιάσει, δεν πάει μέχρι το τριπλό σημείο το οποίο είναι εδώ. Και εδώ θα ήταν η περιοχή της Ελλάδος, όπου μετράμε Οθονή, εδώ Αλβανία και εδώ Ιταλία. Εδώ βλέπετε ότι έχετε ένα κύκλο, ο οποίος είχε ακτίνα 40,6 χιλιόμετρα, τετραγωνικά ακτίνα είναι. Η συμφωνία όμως σταματάει εδώ. Αυτό, όπως το είδατε πολύ σωστά προηγουμένως, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τη συμφωνία για να κολλήσει τώρα εδώ. Απλώς το να πάμε μέχρι εδώ σημαίνει ότι αυτό το νησί είναι ελληνικό. Που πάλι και αυτό παίζεται, αν θέλετε. Η ιδέα στις διαπραγματεύσεις. Άρα, όταν το κοιτάζουμε πιο αναλυτικά, σε μεγαλύτερο μέγεθος, που βλέπετε τώρα όλο αυτό το μέγεθος, σε αυτό έχουμε συμφωνήσει όσον αφορά την υπεροκριπίδα, αρκεί να κάνουμε την τάφηση πάνω στην ίδια γραμμή με την ΑΟΣ και να κάνουμε την προέκταση μέχρι να ακουμπήσουμε το αρβανικό έδαφος όσον αφορά την ΑΟΣ, έτσι ώστε στην πραγματικότητα, εφόσον έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ να έχουμε ένα στήριγμα, έτσι ώστε όταν θα κάνουμε τη διαπραγμάτευση με την Αλβανία να έχουμε υποστηρικτικό στοιχείο, που είναι του ίδιου τύπου, απλώς είναι πιο εύκολο επειδή έχουμε περάσει πρώτα από την Ιταλία. Αυτό εδώ το βλέπετε τώρα, βέβαια στο άλλο θέμα μας, που είναι σημαντικό, είναι η γάβος. Η γάβος θα σας την δείξω και θα την σβήσω. Την δείχνω, την σβήνω. Εντάξει. Δεν τη σβήνω τεχνητά, αλλά να τη σβήσω εννοώ ότι δεν έχει πια όρος. Δεν λέω καν ότι αλλάζει κράτος. Προσέξτε, γιατί αυτό είναι το ύπουλο, σε κάποια φάση, γιατί το είπατε στην εισαγωγή, θα πρέπει να το αλλάξετε, είπατε σε κάποια φάση κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν είναι ακριβώς αυτό, γιατί μιλάμε για ΑΟΣ. Είναι αποκλειστική. Δηλαδή, η Λιβύη δεν λέει ότι η γάβος είναι ελληνική. Λέει απλώς ότι δεν πρέπει να έχει ΑΟΣ. Είναι λίγο διαφορετικό. Και για ποια είναι η διαφορά μεταξύ γάβδου και καστιλόγιου. Η γάβδος, όπως το βλέπετε εδώ, θα ήταν εδώ η γάβδος, επικαλύπτεται από την ΑΟΣ της Κρήτης. Ενώ το καστιλόγιο δεν επικαλύπτεται από κανέναν. Άρα όταν το κάνουμε είναι τεράστια περιοχή. Εδώ λοιπόν, όταν το υπολογίζουμε τώρα, βλέπετε την περιοχή της γάβδος στην ελληνική ΑΟΣ. Είναι 2.428 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Που σημαίνει ότι είναι μεγάλο το μέγεθος σε σχέση με τη γάβδο που βλέπετε εδώ. Εδώ είναι όλος ο υπολογισμός και το διαφορετικό. Για καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στην πραγματικότητα όταν το κόβουν στη Λιβύη, την κόβουν έτσι, έτσι ώστε αυτή η πράσινη ζώνη να ενσωματωθεί στη Λιβύη και όχι στην Ελλάδα, μέσω της γάβδος. Ας το κοιτάξουμε τώρα. Συντοπιότητα ήταν μια απέτηση κατά. Εξακολουθεί εδώ. Όχι, δεν ήταν μια απέτηση, όχι. Κάτι λάθος, δεν ήταν μια απέτηση. Η απέτηση να εξαιρεθεί εδώ. Όχι, ούτε αυτό. Όχι, δεν πάει έτσι. Αν θέλετε να επαναλάβετε την ερώτηση, γιατί δεν είναι. Ναι, ρωτούσε αν ήταν μια απέτηση επί κατάφυγη. Δεν ήταν μια απέτηση. Η απέτηση που ήταν σαν, αν θέλετε, προδιαγραφές σε σχέση με μια διαπραγμάτευση, αφορούσε το κλείσιμο του πόλου Σύρτης. Αυτό ήταν πριν τη διαπραγματεύση. Η Ελλάδα το δέχτηκε, η αντιπροσωπεία. Ευτυχώς δεν υπέγραψαν τίποτα, θα το εξηγήσω τώρα εκεί. Και μετά μπήκε στη διαδικασία η Ελλάδα να ζητάει τη γάμα. Και μετά είπαν, όχι, εμείς θέλουμε, δεν θέλουμε. Δηλαδή αυτό ήταν ήδη στην Ελλάδα, δεν ήταν μια προαπέτηση. Εντάξει. Λοιπόν, θα το κοιτάξουμε εδώ. Ο κόλπος της Σύρτης, τι είναι εδώ. Η ιδέα είναι ότι ο κόλπος είναι εδώ. Το κλείσιμο για το οποίο μιλάμε είναι αυτό. Τι σημαίνει κλείσιμο. Ωραία. Είναι πολύ απλό. Όταν έχετε ένα μικρό κόλπο, θα χρησιμοποιήσετε την γραμμή βάση
η οποία θα ενώσει τα δύο άκρα για να είναι πιο απλό. Και μετά θα θεωρούμε ότι εφόσον είναι ενωμένο, επειδή είναι μικρός ο κόλπος, το κλείνουμε και αυτό μας επιτρέπει να υπολογίσουμε την ΑΟΣ μετά το κρίσιμο. Αν όμως είναι μεγάλο, γιατί είναι πάνω από 50 αυτικά μίλια, δεν έχουμε δικαίωμα να το κλείσουμε. Η ελληνική αντιπροσωπεία τότε δέχτηκε πριν τις διαπραγματεύσεις να το κλείσουν για να είναι καλό το πλαίσιο. Χωρίς υπογραφή, ευτυχώς. Και ήταν τόσο καλό το πλαίσιο που δεν μας έδιναν τη γάμα. Καταλάβετε τι είχαν πετύχει, ας πούμε, ως αντιπροσωπεία. Λοιπόν, άρα εδώ κοιτάζετε τι γίνεται. Βλέπετε ότι το κλείσιμο που είναι εδώ επηρεάζει αυτές τις τρεις ζώνες. Θα τις δείξουμε καλύτερα. Η περιοχή της γάμπου, σύρτης, το κλείσιμο, ανεβάζω λοιπόν την σειρά και μετράω την ΑΟΣ από πάνω. Όταν το κάνω αυτό, θέλει να πει ότι καταπατάω την ΑΟΣ της Μάλτας, την κόκκινη, την ΑΟΣ της Ιταλίας, την πράσινη, και την ΑΟΣ της Ελλάδος, την κίτρινη. Δηλαδή, κάνοντας αυτό το κλείσιμο, πρώτα απ' όλα η ειδική αντιπροσωπεία δεν ρώτησε καν την άποψή τους. Πώς πας, δηλαδή, πού πας, η έκφραση που έχουμε με τον Καραμίτρο. Αυτή η διαπραγμάτευση είναι το χρόνο. Καραμίτρο λεγόταν αυτό που έκανε τη διαπραγμάτευση. Ναι, όχι αυτό. Νομίζω, εντάξει, ξέρω ότι θέλετε και να εκπληρωθείτε. Αλλά η ιδέα είναι ότι οι διαπραγματεύσεις που δεν έχουν υπογραφεί δεν υπάρχουν. Μια από τη στιγμή που η Γάδος είναι κατοικήσιμο νησί, δεν έχει αυτομάτως ΑΟΣ μη διαπραγματεύσεις. Σωστά. Ε, τότε. Κάνατε ένα μικρό λάθος στο μη διαπραγματεύσεις. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρετε, αυτό το ρωτούσε και ο κύριος, όταν κάνετε ΑΟΣ, σας δίνουμε ένα πλαίσιο. Λέμε πρέπει να είναι δίκαιο. Αν ο διπλανός σας, ξαφνικά, σας βάλει την μπλούζα σας, εσείς δεν πείτε τίποτα. Για μένα είναι δίκαιο. Αν όμως ξαφνικά μου πείτε, με δικιά μου είναι η μπλούζα, τότε έχουμε ένα πρόβλημα επικάλυψης. Τι θέλω να πω. Οι διαπραγματεύσεις για θέματα ΑΟΣ, όταν υπάρχει επικάλυψη, γίνονται πάντοτε σε διμερείς σχέσεις. Αν τα δύο κράτη συμφωνούν, τότε είναι δίκαιο. Και προσέξτε, αυτό δεν χρησιμοποιείται ως δεδικασμένο για άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, στην άλλη περίπτωση ξαναρχίζουν πάλι την έννοια. Άρα, και βέβαια η Γάδος κατοικείται, αλλά απλώς δεν έχετε υπολογίσει ακριβώς πώς, έτσι δεν είναι. Γιατί ξέρετε ότι εδώ είμαστε περισσότερο από τη Γάδος. Προχειμώνα. Ναι, αλλά υπάρχει προχειμώνα. Α, προσέξτε όμως, πρέπει να είναι όλο. Εντάξει, πρέπει να είναι όλο. Η αληθινή κάτοικη, εμείς οι στρατηγικοί, είναι προχειμώνα. Οι άλλοι και εγώ στους θερατουρίστες δεν μας πειράζει. Δεν το λέω με κακία, απλώς σας λέω ότι η βάση πρέπει να είναι μόνιμη κατοικία. Όχι μόνιμη κατοικία το θέμα της ειδοποίησης, απλώς να υπάρχουν πάντοτε συνεχόμενα κάτοικοι. Αν σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτή η κάτοικη είναι μόνο 98 και ότι ξαφνικά τους δυσκολεύεται για τα καράβια, τους δυσκολεύεται για τα διάφορα, μερικοί μπορεί να φύγουν. Οι περισσότεροι από την γραφή έχουν φύγει στην Κρήτη τόσο απλά. Ωραία. Άμα φτάσετε όμως σε μια φάση του τύπου δεν είναι πια καθόλου η κάτοικη. Έχετε ένα μικρό θέμα. Το 98, ο αριθμός σε σχέση με 11 εκατομμύρια, δεν είναι, είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Που σου μετακινείται. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε τις διαπραγματεύσεις εντελώς ανάποδα. Δηλαδή, να πούμε εξ αρχής ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει γάμα. Δεν πειράζει. Το λέμε. Είναι ενδιάστατη, είναι αρχή. Θα πούνε οι Λίβοι, δηλαδή τι σας ενδιαφέρει. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει γάμα, αλλά προσέξτε, τον κόλπο δεν το κλείνετε. Γιατί εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση χάνουμε τρεις ζώνες, 7,6, 3,2, 2,3. Άρα αυτό εδώ εμείς το θέλουμε. Εφόσον το θέλουμε, αυτό δεν πάει εδώ, πάει εδώ. Λοιπόν, γιατί προσέξτε, όταν δέχεστε αυτό το πράγμα, κάνετε επικεντρωνόμαστε όλοι πάνω στη Γάδο, τι γίνεται. Η Γάδος είναι 2.328. Αυτό που χάσαμε χωρίς να κάνουμε καν διαπραγμάτευση την ώρα που είπαμε το κλείσιμο ήταν 2.310.
Καταλάβατε. Δηλαδή, το κάναμε έτσι, δεν πειράζει, στο δίνω. Πού το δίνει, σε ποιον το δίνει, πώ το δίνει, με ποιο δικαίωμα. Και επιπλέον, όταν το δίνει, επιπλέον το παίρνει και από εδώ. Δηλαδή, εσύ θε να χάσει 2-300 και επιβάλλει τη μάρκα να χάσει 7-600. Πώ το κάνει αυτό. Και αυτό θέλω να σα πω ότι γίνεται σε διμερεί σχέσει, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει επιρροή πάνω στου τρίτου. Ενώ εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε συμμαχικό πλαίσιο με τη Μάλτα και με την Ιταλία, λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να πούμε ότι και οι τρεις δεν θέλουν το κλείσιμο. Άρα βλέπετε ότι η διαπραγμάτευση δεν παίζεται αναγκαστικά ένας προς ένας, ακόμα και αναφορά μόνο έναν προς ένα. Και αυτό οι Τούρκοι βέβαια το έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά, γιατί ξέρετε ότι οι Τούρκοι αυτή την περίοδο έρχονται πολύ εδώ. Εντάξει. Για να πουν στη Λιβύη, μην δεχτείτε αυτά που θα σας προτείνει η Ελλάδα, ενώ η Τουρκία δεν ακουμπάει καθόλου τη Λιβύη. Δηλαδή έχουμε και αυτά τα κόλπα, που είναι πολύ σημαντικό να κάνετε θεωρία παιχνιών. Άρα εδώ, ναι. Συγγνώμη, αυτά τα τρέλα. Προκυρήθηκε ένα διαγωνισμό. Σε σχέση με το κλείσιμο, το θέμα είναι να μην υπάρξει συμφωνία διακρατική που να το λέει. Αυτά τα οποία είναι έμεσα είναι σημαντικοί παράγοντες γιατί δείχνουν μια τάση βέβαια και δείχνουν μια τάση αποδοχής και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί εμείς ως Έλληνες και να είμαστε ενημερωμένοι γιατί όταν αυτά εμφανίζονται σιγά σιγά και δεν λένε τίποτα από αποδοχή, αποδοχή, αποδοχή στο τέλος είναι παροχημένο και νομίζουμε ότι ναι, δεν αλλάζει. Ενώ στην πραγματικότητα για να είμαστε ξεκάθαροι όσον αφορά το θέμα της ΑΟΣ τίποτα δεν έχει παιχτεί από την Ελλάδα. Τίποτε. Που κανονικά αυτό μας ενοχλεί. Αυτό όμως είναι καλό, γιατί αν είχε παιχτεί, ήθελε να πει ότι θα είχαμε βάλει μερικές υπογραφές, που τώρα θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να τις βγάλουμε. Άρα, να μην δώσω παραδείγματα που σας στεναχωρούν, σαν τομέα, αλλά φανταστείτε, ας πούμε, πιο πάνω στην Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, η ιδέα είναι ότι οι στροφάδες έχουν μια κτήμη. Τι είπατε, ναι, βεβαίως. Εάν κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αυτός που ανέφερε ο κύριος, υπογραφεί μια σύμβαση. Όχι. Οι συμβάσεις για τις οποίες μιλάμε είναι διακρατικές, είναι κράτη, κράτος με κράτος. Ναι. Όταν είναι εταιρεία... Είναι όμως συγκεκριμένη για κίνηση που κυριεύει στους Ελλάδους. Είναι με εταιρείες, προσφορές εταιριών. Προσφορές. Η σύμβαση αυτή που θα υπογραφεί μεταξύ εταιριών, ναι. Τι διεκδίκηση τοπική μπορεί να έχει από τους αντιπάλους της Ελλάδας. Όχι, 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 όχι. Μην μπερδευόμαστε. Αυτό που είπα είναι σωστή η παρέμβαση που έκανε, η πολύ σωστή και σημαντική, αλλά σας λέω αυτό είναι ενδείξεις. Όσο δεν υπάρχει διακρατική συμφωνία που είναι ένα κράτος με ένα άλλο κράτος, δεν έχει τίποτα, δεν έχει καμία σχέση με ΑΟΣ. Η ΑΟΣ προβλέπεται για όταν υπάρχει επικάλυψη να υπάρχει διμερή σχέση. Όσο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, τα άλλα είναι. Όχι, δεν είναι ανεξάρτητο βεβαίως, εφόσον μιλάμε για εκμετάλλευση. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι, δεν στέκει νομικά. Δεν στέκει νομικά. Ούτε δεσμευτικό είναι βέβαια. Εντάξει. Αυτό αποκλείεται γιατί πρέπει να είναι τα δύο κράτη. Αλλά αυτό που έχει σημασία να βλέπετε στο μυαλό σας είναι ότι αν έχετε τους δικούς σας που αρχίζουν να κάνουν διάφορα τέτοια, στο κάτω-κάτω της γραφής, ποιος θα τους εμποδίσει να κάνουν την τελευταία υπογραφή. Δηλαδή, πόσοι από εσάς, όταν υπήρχαν αυτές οι διαπραγματεύσεις όσο αφορά το κλείσιμο του κόλπου Σύρτης, αντιστάθηκαν και πήγαν στους δρόμους, λέγοντας εσύ. Το σας λέω. Πόσοι από εμάς το ξέρανε. Μα δεν το ξέρανε, δεν κάνανε. Ναι, δεν είναι προσεκτικό, δεν το λέω για κριτική. Δεν το ξέρανε. Πώς να αντισταθείς, δεν το ξέρανε. Απλώς όταν δεν υπάρχει καμία αντίσταση, σιγά σιγά συμφωνούμε και σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό. Αυτή ήταν η ιδέα. Είναι πολύ σωστή. Κύριε Λιγερέ, ναι. Αυτό το φροντιστήριο που κάνει εδώ σε εμάς, τους απλούς ανθρώπους. Γίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους που θα μας αντιπροσωπεύσουν, να κλείσουν αυτές τις διακρατικές συμφωνίες. Έχει γίνει αυτό το πράγμα. Ναι, γίνεται. Ναι. Τότε πώς παίρνουν αυτές τις λαθεμένες αποφάσεις, ας πούμε. Μα δεν έχουν πάρει καμία απόφαση, μην ανησυχείς. Μα τα γεγονότα σήμερα αυτό αποδεικνύουν ότι. Εντάξει, όλα καλά.
μπορεί να μην πήραν, αλλά κατευθυνθήκαν προς αυτές όμως τις κατευθύνσεις. Ναι, εντάξει, είναι πολύ απλό. Η κότα, αν τις φοβήσετε από εδώ, πήγαινε από εδώ. Αν αφήσετε από εκεί, πάνε από εκεί. Αν τις φοβήσετε την καλή στιγμή. Είναι από τον κόκορα στο κοτέτσι, δηλαδή. Ναι, άρα μην ανησυχείτε. Και το κοτέτσι είναι σημαντικό. Εντάξει, το κοτέτσι είναι σημαντικό. Πέφτει ο κλωφτοκοτάσι όπως πέσει. Πέφτει ο κλωφτοκοτάσι και δεν μένει καμία κόκορα. Καμία κότα μέσα. Επισήμανα, τα ρώτησα, τα έγραψα, υπάρχουν δημοσιεύσεις. Για τον πολύ λαό δεν λέει τίποτα ο Χριστός ο Κόκκος. Δεν είναι δημοσίευση, είναι να το γράψουμε στο εγκέφαλο. Το ξέρω, το ξέρω. Απλώς τώρα η παρέμβαση του κυρίου είναι σε ευρύτερο πλαίσιο. Ποιος το ξέρει. Έχετε δίκιο. Απλώς επαναλαμβάνω το θέμα με το κοτέτσι. Είναι εξειδικευμένα θέματα. Όχι, όχι, όχι. Ξαναλέω το κοτέτσι. Όταν ξέρεις ότι είσαι κότα, ξέρεις. Το κλείνει το κοτέτσι. Είναι και κόκορα το κοτέτσι. Όχι, στο κόκορα. Γιατί είναι άλλη διαδικασία. Μερικές φορές όμως έχουμε κότες που νομίζουν ότι δεν είναι. Αυτές βγαίνουν έξω και κάνουν διάφορα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αυτές τρώγονται. Καταλαβαίνετε, δεν μας αναφέρουν πια. Δεν μπορούν να κάνουν καμία σύμβαση αυτές. Είναι εμμόντις. Παγιδευμένες από το χέρι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι για τις άλλες τις κότες που δεν το ξέρουν. Και ο χορός δεν προχωρά να πάρουν την ίδια πλευρά. Έχουμε και ζερκό. Λοιπόν, η ιδέα. Ποια είναι, ότι στις διαπραγματεύσεις δεν βλέπουν τις επιπτώσεις από μικρά αντικείμενα. Οι στροφάδες είναι πολύ μικρό. Εντάξει, είναι 2,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι απόσταση 26,7 και κοιτάξτε τώρα το πώς παίζει αν κρίνουμε τον κόλπο ή όχι σε σχέση με τις στροφάδες. Που βλέπετε ότι οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Αλλά αυτό που ήταν μόνο το 2,6 επηρεάζει αυτό σε σχέση με το κλείσιμο ή όχι. Γι' αυτό σας λέω ότι όταν πήγε η αντιπροσωπεία και με πολύ ελαφριά την καρδιά είπε «Ωραία, το κλείνουμε για να είμαστε σε καλή διάθεση», κανένας από αυτούς, γιατί ρώτησε και ο κύριος αν ενημερώνουμε, τότε εκείνη την εποχή δεν ήξεραν καν να βάλουν τους υπολογισμούς. Μάλιστα. Εντάξει, αλλά τόσο απλά. Γιατί μερικές φορές ο συνάδελφος καταλαβαίνει ότι άμα κάποιος δεν το μετρήσει, δεν ξέρει για ποιο πράγμα μιλάει και πηγαίνει και λέει κάποιες διαπραγματεύσεις. Εδώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όλοι οι χάρτες αυτοί τους έχουμε φτιάξει στην Ελλάδα, τους έχουμε μετρήσει, είναι δικοί μας οι υπολογισμοί και αυτό μας επιτρέπει να δίνουμε δεδομένα στο διπλωματικό σώμα, στο Υπουργείο, ξέρουν τώρα με τι να μιλήσουν. Εδώ τα βλέπετε. Άρα δίνω λοιπόν ένα παράδειγμα ειδικό, γιατί μετά θα τσακωθούμε και επίσημα, γιατί αλλιώς δεν θα κρατηθεί ο άνθρωπος. Ναι, εγώ τον νιώθω τον λαό, εγώ από όλου. Λάθος. Τον λαό, τι. Ναι, δεν πειράζει, Το αντιδραστικό είναι αυτό που θα τους επιτρέπει να είσαι αντιστασιακός σε κάποια φάση. Δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, εμείς είμαστε πιο πολύ της αντίδρασης στην αρχή και μετά όταν έχουμε σκληρά πράγματα μπαίνουμε στην αντίσταση. Αλλά ξέρετε, είναι αυτό που δεν είχαν υπολογίσει με το σχέδιο. Στο σχέδιο είχαν υπολογίσει τα πούμε όλοι ναι. Ενώ εμείς οι Ελληνές είμαστε του όχι. Δηλαδή, όχι δεν με χάσατε, θα σας πω. Όταν κάνετε μια ερώτηση στην ανάγκη, σας λέει ναι και μετά σκέφτεται. Στον Έλληνα να κάνει την ίδια ερώτηση, λέει πρώτα όχι και μετά το σκέφτεται. Εμείς είμαστε έτσι. Και δεν πρέπει να υπολογίσει ψυχολογικά ότι αυτοί είναι τρελοί, μπορεί να πούν και όχι κιόλας. Επειδή ήταν Αγγλοσάξονες, τότε το... Άμα μας είχαν πει ένα σχέδιο που θα έπρεπε να πούμε ναι και να πούμε όχι, θα το είχαμε πατήσει, Ακόμα και εγώ δεν τους είχα εξηγήσει του δικού μας τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί άμα κοιτάξετε πώς είναι η διατύπωση της ερώτησης, δεν ήταν του τύπου θέλετε, δεν θέλετε. Ήταν ένα πολύ παράξενο πράγμα που κρατούσε. Κάναμε εξάρτηση και χωριστήρε. Τι εννοώ, τι προσβάσεις. Σας δίνω ένα παράδειγμα τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει κάτι το πολύ θετικό για όλους. Όλοι έχετε ακούσει ότι οι βάσεις στην Κύπρο είναι κυρίαρχες. Την έχετε ακούσει αυτή την έκφραση. Είναι κυρίαρχες, έχουν δικαιώματα, ανήκουν στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που έχει ενδιαφέρον. Και όταν μπαίνετε στρατιωτικά, βγαίνετε και κάνετε αυτό που δεν έχει κανένα πρόβλημα. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται επί του πρακτέρου. Οι βάσεις, αν θυμάστε καλά, είναι εδώ και εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς τώρα τι κάναμε. Υπολογίσαμε την επιρροή των βάσεων σαν να ήταν όντως ξένη χώρα. Η επιρροή αυτής της βάσης σας δείχνει την Κυψέλη Βορονόη, την Κίτερη.
Η περιοχή αυτή τη βάση είναι η ΜΟΚ. Εντάξει, λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Κοιτάζουμε σε σχέση με αυτές τις Κυψέλες αν επηρεάζονται από τις συμφωνίες. Μία συμφωνία, Αίγυπτος, Λίβανος, Ισραήλ. Τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι η κίτρινη βάση εδώ, την ονομάζω κίτρινη για να είναι πιο εύκολο, δεν ακουμπάει καθόλου. Άρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτε αυτή. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι αυτή εδώ. Αυτή εδώ ακουμπάει τις τρεις συμφωνίες. Τις τρεις συμφωνίες. Τώρα σκεφτείτε το. Αν ήταν πραγματικά αγγλική κυρίαρχη βάση, θα είχε αποδεχτεί η Κύπρος να έχει κάνει τρεις συμφωνίες ενώ αφορά τη δικιά της την ΑΟΣ? Όχι. Στην πραγματικότητα οι Άγγλοι δεν είπαν τίποτα, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι δεν είναι κυρίαρχες οι βάσεις, ξέρουν πολύ καλά ότι τις νοικιάζουν και ξέρουν πολύ καλά ότι οι Κύπροι δεν παίρνουν λεφτά από αυτό το ενίκιο. Το 1960, ακόμα και με τις συνθήκες ρίχνει Λονδίνου. Άρα τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι όταν κάνετε πραγματικά τις αληθινές διαπραγματεύσεις σε διμερείς σχέσεις, μία εδώ και μία εδώ, και βλέπετε τα αποτελέσματα, καταλαβαίνετε ότι η ΑΟΣ σας δίνει ένα πλαίσιο που αποδεικνύεται ότι δεν είναι κυρίαρχες οι αγγλικές βάσεις λόγω των τριών συμφωνιών. Αλλιώς αυτή εδώ η βάση θα έχει πρόσβαση στις τρεις συμφωνίες και το βλέπετε ακριβώς με τον χάρτη. Προσπαθώ να σας πω ότι όταν τα υπολογίζουμε σωστά και βλέπουμε τις επιπτώσεις, τότε βλέπουμε ότι αυτό αποδεικνύει κάτι που εμείς στην αρχή δεν το πιστεύουμε. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, θυμάμαι ότι το σχέδιο Ανάν κάτι προέβλεπε για την ΑΟΣ των αγγλικών βάσεων. Προέβλεπε ΑΟΣ. Ναι, δεν το λέγανε ΑΟΣ, το έλεγαν ύδατα μεταξύ υδάτων. Ναι, το θυμάμαι αυτές τις παρατηρήσεις που υπήρχαν τότε. Άρα δηλαδή. Ναι, δεν θυμάστε τη λέξη ΑΟΣ μέσα. Όχι, όχι ΑΟΣ, δεν υπήρχε. Το ξέρω, ναι. Μισό λεπτό. Άρα σημαίνει ότι αν είχε περάσει το σχέδιο Ανάν, οι Άγγλοι θα είχαν εκεί ΑΟΣ. Ναι. Καλά, θα είχαν ΑΟΣ. Ναι. Αφού θα το έχουμε δεχτεί. Δεν είπα έτσι. Αυτό που κάνετε σαν ερώτηση είναι πάντα ότι εφόσον είμαστε δύο και λέτε εγώ σας το δίνω, αιώνας που είναι εξωτερικός λέει το δέχτηκα. Άρα στην πραγματικότητα είναι εδώ, ήταν σε αυτήν εδώ η ιδέα να έχουν 10,5 και 16,1 σαν χωρικά ύδατα. Το οποίο βέβαια, προσέξτε αυτό είναι το ύπουλο, δεν είναι γραμμένη η έκφραση ΑΟΣ, ήταν επειδή είχε και χωρικά ύδατα, μετά κάνετε επέκταση στην 188. Άρα, όχι μόνο αυτό, αν είχε περάσει το σχέδιο, επιπλέον βλέπετε αυτή τη ζώνη από πάνω. Δεν ξέρετε, όταν μιλάμε για την ΑΟΣ της Κύπρου, μιλάμε μόνο και μόνο για τα 13 μπλοκ, τα 13 οικόπεδα που είναι σε αυτή την περιοχή. Αυτό εδώ είναι αληθινή ΑΟΣ της Κύπρου, η θεωρητική βέβαια, επειδή υπάρχουν κατεχόμενα. Αλλά προσέξτε, αυτό που προέβλεπε επιπλέον είναι ότι αυτή η διαχωριστική γραμμή να ενσωματωθεί με το πάνω μέρος και να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι περιπλέον. Δηλαδή αυτό να θεωρείται απλώς μια προέκταση της Τουρκίας. Αυτό ήταν γραμμένο, ενώ τέσσερις μεσογειακές χώρες είχαν ζητήσει να μπορούν να κάνουν περιπολίες γύρω από το νησί, όπου υπήρχε βέβαια η Ελλάδα, υπήρχε η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία. Και αυτό ήταν ένα από τα επιχειρήματα που λέγαμε τότε, ότι αν πραγματικά όλοι οι Ευρωπαίοι είναι εναντίον, τότε γιατί ζήτησαν να κάνουν περιπολίες γύρω. Και έρχεται λοιπόν αυτό το θέμα, ότι δεν θα υπήρχε καν το πρόβλημα της ΑΟΣ από το πάνω μέρος. Γιατί θα είχε ενσωματωθεί χειρότερα ακόμα, γιατί μην ξεχνάτε ότι εδώ αυτή η απόσταση είναι 40 ναυτικά μίλια. Εντάξει. Άρα φανταστείτε ήδη μόνο και μόνο με το 12 και 12 σας κάνει ήδη 24 και βέβαια με μια επέκταση του τύπου ΑΟΣ αυτό εδώ είναι εντελώς τουρκικό. Εκεί είναι ένα πρόβλημα που είχαν τότε. Άρα προσπαθώ να σας πω μέσα από αυτό το πλαίσιο ότι το θέμα της ΑΟΣ είναι πάρα πολύ δυναμικό, ότι το παιχνίδι παίζεται ακόμα, ότι υπάρχει τώρα τεχνογνωσία, ξέρουμε να κάνουμε τις υπολογισμούς, ξέρουμε πώς να το παίξουμε, ξέρουμε τους παίκτες. Από ό,τι φαίνεται το timing έχει αρχίσει να πιέζει ακόμα και τους δικούς μας πολιτικούς, που τώρα σιγά σιγά το βλέπετε επίσημα, ότι αρχίζουν να έχουν αυτή την έκφραση. Δηλαδή υπάρχουν ερωτήσεις, υπάρχουν απαντήσεις. Κάποιος λέει ότι αν βγω εγώ θα το κάνω, θα το εφαρμόσω. Αυτό που βλέπω, αν θέλετε, να σας
πρέπει να σα καθησυχάσω, να σα δώσω κουράγιο. Μόνο το 2012 θα έχουμε θέστηση. Το θέμα είναι ότι θα ήθελα επιπλέον να έχουμε υπογραφή. Αυτό είναι λίγο το παλέτο για την οριακό. Αλλά η θέστηση είναι πολύ απλό. Θα ήταν ένα παράδειγμα να μην το κάνουμε. Γιατί είναι μόνο μερός, άρα γίνεται και ποια είναι η δικαιολογία. Άρα η δικαιολογία, ξέρετε, όταν είσαστε γαλάζιοι πράσινοι, όταν είσαστε γαλάζιοι, λέτε ότι είναι ο πράσινο, αλλά δεν το έκανε. Όταν είναι το ανάποδο, λέτε ακριβώς το ανάποδο. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να το κάνουν τόση ώρα, γιατί σε κάποια φάση θα αλλάξουν. Άρα, όπως λέγατε προηγουμένως, θα πρέπει να συμφωνήσουν ότι είναι πραγματικά εθνικό θέμα και δεν έχει σχέση με τα χρώματα και ότι το απέναντι γαλάζιο μας ανήκει δικαιωματικά και πρέπει να παίξουμε πολύ σωστά και όχι μόνο να επικεντρωθούμε σε αυτή τη σχέση, αλλά να κοιτάξουμε πρώτα τι γίνεται με την Ιταλία, μετά με την Αλβανία, να παίξουμε ήδη με την Λιβύη, μετά με την Αίγυπτο σε αυτό το τριπλό σημείο, να ενισχύσουμε την Κύπρο πραγματικά στη σωστή βάση και μετά να πούμε ότι ακόμα και αν η Τουρκία δεν θέλει να κάνει τίποτα, εμείς σε όλο αυτό το σημείο κάνουμε ήδη ό,τι θέλουμε. Γιατί προσέξτε, πολύ σημαντικό σε σχέση με την ΑΟΣ, κάθε φορά που έχετε μια διακρατική συμφωνία, μπορείτε να αφήσετε αμέσως ενοικίες των υποφέρων, παίρνετε αμέσως λεφτά, αμέσως, μόλις τα νοικιάζουν, και μετά όταν αρχίζει το θέμα της γεώτησης, βέβαια δεν συμφώνησαν να είναι αυτόματο, συμφώνησαν να είναι κάθε φορά διακρατική σχέση σε δυσμερή, γιατί είναι πιο εύκολο, γιατί με τρεις φορές τους βολεύει. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Α, εδώ, αυτό το παράδειγμα. Λοιπόν, Ιταλία, Κινησία. Αυτά εδώ τα δύο νησιά, αυτό να το προσέξετε σαν παράδειγμα, γιατί αυτό πάντα μας έρθει. Αλλά δεν το ελέγξουμε κάπου εδώ. Το μόνο το πρόβλημα με το δικό μας είναι ότι δεν θα κολλήσει με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε, η Ιταλία λοιπόν τι κάνει. Η Ιταλία με την Κινησία βρίσκουν μια δίκαιη λύση, αν θέλετε, η οποία είναι του τύπου δεν υπολογίζουμε την Παντελέρια και Λαμπεντούσα, κάνουμε τη μέση γραμμή, σαν να υπάρχει μόνο η Κινησία και η Σικελία, και μετά θυμόμαστε όμως ότι έχουμε δύο νησιά δικά μας και βάζουμε μια μικρή περιορισμένη ΑΟΣ, εδώ και εδώ, το βλέπετε τα Κυκλάκια, δεν έχουν νόημα αυτά τα Κυκλάκια με όλα αυτά που σας είπα. Και είναι, αν θέλετε, εξαιρέσεις οι οποίες θα ενσωματωθούν μέσα στην ΑΟΣ της Ιταλίας, παρόλο που θεωρητικά θα πρέπει να μπουν στην ΑΟΣ της Κινησίας. Ποια είναι η ιδέα? Για να συμφωνήσουν τα δύο κράτη, εκεί πέρα αντιλήφθηκε η Ιταλία ότι η Ιταλία έχει μια τεράστια ΑΟΣ, το βλέπετε όλοι, ότι άμα έκανε και προσπαθούσε να παίξει περισσότερο με την Κινησία και να πει ας κάνουμε κανονικά μια μέση γραμμή συνυπολογίζοντας αυτά τα νησιά, τότε θα την έσπρωχνα τόσο πολύ που αναγκαστικά θα πήγαινε στο δικαστήριο. Καταλάβατε. Άρα εδώ τι έκανα, βρήκα μια μέση λύση η οποία είναι κάνουμε τη μέση γραμμή, βάζουμε τα δύο νησιά που είναι πάρα πολύ μικρά, τα ενσωματώνουμε και είναι το ανάλογο που είχε κάνει και η Γαλλία και σαν πιο ενικλό σε σχέση με τον Καναδά, που βάζει ένα μικρό νησί που είναι πολύ απομακρυσμένο, ο Καναδάς έχει μια μεγάλη περιοχή και δημιουργεί ένα διάδρομο για τον ακουμπάρι. Και να μην θεωρεί ότι όλο αυτό γίνεται, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σαν το Καστελόριζο, φανταστείτε τώρα ότι είναι δεκαπλάσια απόσταση. Θα μπορούσε να γίνει το παράδειγμα για το Καστελόριζο. Ναι, αλλά προσέξτε εδώ, αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι ότι ξεχάσετε τι. Το Καστελόριζο, να σας το πω αλλιώς, εδώ οι αποστάσεις επιτρέπουν να αγγίζετε την ΑΟΣ σας, τη θεωρητική χωρίς νησιά, με περιορισμένη ΑΟΣ των νησιών. Το Καστελόριζο δεν έχει τέτοια επαφή. Αλλά προσέξτε τι θα γινόταν. Γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Να εννοείται τη συνέχιση της ΑΟΣ. Ναι, δεν θα έχουμε συνεχτικότητα. Άρα θα έχετε, ας πούμε, ένα νησί σαν μία τρύπα και γύρω-γύρω θα έχει ΑΟΣ τοπική. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο και γι' αυτό δεν παίζουμε με τον τρόπο. Αλλά ήθελα απλώς να σας πω ότι παρόλο που υπάρχει γενικά η αποδοχή της μέσης γραμμής, μερικές φορές τα κράτη, εφόσον συμφωνούν μεταξύ τους,
Άρα συμφώνησαν σε παγκόσμιο επίπεδο, αν θέλετε, μέσω του δικτύου της θάλασσας, με τη συμφωνία Montego Bay 1982, ότι εμείς θα παίζουμε ένας προς ένα σε διμερή κάθε φορά, οι οποίες, προσέξτε, επιπλέον δεν θα λειτουργούν ως δεδικασμένοι για την επόμενη υπόθεση. Η επόμενη υπόθεση ξαναρχίζει από την αρχή. Άρα κάθε διμερή σχέση είναι ανεξάρτητα από τις άλλες. Βέβαια, αυτό που έχει γίνει προς το παρόν, οι περισσότερες χρησιμοποιούν τη μέση γραμμή. Όταν όμως υπάρχουν μερικά προβλήματα, το ζήσαμε, ας πούμε, με την Ρουμανία και την Ουκρανία, για ένα νησί, με τα φίδια, εκεί πέρα παίχθηκε ένα παιχνίδι και οι Ουκρανοί δεν κέρδισαν αυτό που περίμεναν. Αλλά το άλλο πρόβλημα που πρέπει να συνυπολογίζεται είναι ότι άμα πάμε στο δικαστήριο, βγαίνουμε μαζί. Δηλαδή πρέπει να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή είναι μια ασφαλιστική δικλίδα. Δεν πάει όλο και κάποιο που πηγαίνει μόνο του, όπως νομίζουμε. Άρα, αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι ότι σε γενικότερο πλαίσιο, έτσι όπως μπορούμε να παίξουμε, η Κύπρος το απέδειξε. Δεν έκανε την ΑΟΣ για όλη την Κύπρο, έκανε την ανακήρυξη και μετά έκανε τρεις συμφωνίες. Αυτή εδώ η συμφωνία με τις τρεις εδώ της επιτρέπει να έχει εδώ την Αφροδίτη, η οποία από μόνη της επιτρέπει ενεργειακά να καλύψει την Ευρώπη για 100 χρόνια. Άρα τα μεγέθη, όπως θα μου πείτε, σε κάποια φάση κατηγόρησαν τον Παπαδόπουλο ότι εφόσον είχε κάνει μια ανακήρυξη για όλη την Κύπρο, γιατί έδινε μόνο τα 13 μπλόκα από κάτω. Η ιδέα ήταν πολύ απλή. Ας αρχίσουμε με αυτά που πρακτικά μπορούμε να κάνουμε εύκολα, εφόσον είναι από κάτω από την Κύπρο εντελώς, και να παίξουμε εδώ. Και επιπλέον υπήρχαν οι έρευνες που έδειχναν ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περιοχή. Βέβαια τότε, άνθρωποι που ήταν εναντίον του, που λοιπόν κατηγόρησαν ότι αυτό ήταν φούσκες και ήταν απλώς πολιτική. Τώρα που το βρήκαμε το αέριο, ο άνθρωπος έφυγε, τουλάχιστον μας άφησε ένα κράτος, το οποίο μας δίνει και το παράδειγμα σε εμάς, ότι μπορεί ένα μικρό κράτος, άμα έχει στρατηγική, να την υλοποιήσει και να πετύχει πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα, ακόμα και για ένα μεγαλύτερο, και μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό που δεν επισημάναμε, δεν νομίζω ότι κρατάτε όλοι σας τώρα, είναι ότι αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό, και μπορείτε να πάτε από την Κύπρο μέχρι την Ιρλανδία χωρίς να χάσετε τη συνεκτικότητα της ΑΟΣ. Που σημαίνει ότι όταν είμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό, αν εμείς την ανακηρύξουμε, αμέσως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει και αυτή στη διαδικασία του τύπου. Προσέξτε, υπάρχει διαδικασία επιμερισμού, δεν πρέπει να υπάρχουν επικαλύψεις μεταξύ κρατών και μετά είναι ευρωπαϊκό. Όσο δεν έχει και οριοθετήσει, όχι οριοθετήσει, ανακηρύξει τίποτα, δεν έχει δικαιοδοσία η Ευρωπαϊκή Ένωση να σας επιβάλλει κάτι. Άρα δεν της ανήκει. Μόλις το ανακηρύσετε, τότε υπάρχει πλαίσιο ευρωπαϊκό και όταν κάνετε τις οριοθετήσεις σας, παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να παίξουμε τον Πέρμιο με αυτόν τον τρόπο. Η προϋπόθεση μεταφοράς αερίου από το 12 οικόπεδο στην Ευρώπη προϋποθέτει. Πολύ σωστά. Δεν υπάρχει τουρκική ΑΟΣ ενδιάμεσα. Βεβαίως. Γιατί προσέξτε, όταν το βρίσκετε το αέριό σας εδώ, αέριο πετρέλαιο δεν έχει σημασία, οτιδήποτε θα βρείτε και θέλετε να το μεταφέρετε στην Ευρώπη, θα κάνετε αυτό. Άρα η ιδέα ποια είναι, να περάσετε, θα περάσετε από εδώ. Θα περάσετε από εδώ. Έτσι. Θα περάσετε από εδώ, πρέπει η Ελλάδα να έχει ΑΟΣ. Και εφόσον έχει ΑΟΣ, όλο αυτό που περνάει, γιατί και να είμαστε και πρακτικοί, όταν περνάει από εσάς, δηλώνουν εσάς. Εντάξει, φανταστείτε το είναι σαν διόδια. Εντάξει, αυτοκινητόδρομο. Άρα, εδώ χρειαζόμαστε να έχουμε αυτή την ΑΟΣ έτσι ώστε η εισχώρηση του αγωγού, γιατί προσέξτε, κοιτάζουν ήδη από πού θα περάσει ο αγωγός και δεν έχουν μείνει απλώς στο θέμα της εξόρυξης που τώρα θεωρούν ότι εντάξει είναι λυμένο τεχνικά, γίνεται, έχουν βρει. Αλλά το θέμα όμως ότι ο αγωγός θα περάσει από εδώ. Και ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι μόνο και μόνο, χωρίς καν να έχουμε, ας πούμε ότι δεν έχουμε καθόλου πετρέλαιο, ας πούμε, ότι δεν έχουμε ούτε αέριο, τίποτα, σε καμία περιοχή της Ελλάδας, όσο αφορά την ΑΟΣ.
Μόνο και μόνο όμως που περνάνε από τη δική σας ΑΟΣ, πάλι σας δίνουν λεφτά. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ φλάκες να το κάνουμε. Εντάξει, και αυτό παίζεται, ο συνδυασμός των δύο παίζεται. Αλλά ο συνδυασμός δεν ασπιάζει, γιατί δεν έχουν καλά αποτελέσματα. Άρα η πρώτη ΑΟΣ που θα έπρεπε να κλείσει, ποια θα ήταν? Προσέξτε, η πρώτη που θα έπρεπε, θα ήταν αυτή. Αλλά το θέμα είναι ότι στη στρατηγική λειτουργούμε με πολιτικούς. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Είναι κακό, απλώς πρέπει να το υπολογίσουμε. Άρα, πολύ σωστά είπατε, θα έπρεπε, αλλά εγώ να σας πω ότι αποκλείεται να είναι αυτή η πρώτη. Γιατί άμα ήταν αυτή, σας υπενθυμίζω ότι η Κύπρος πριν καν κάνει τις συμφωνίες με τις άλλες τρεις χώρες, πρώτα πήγε σε εμάς. Η πρώτη επαφή που έκανε η Κύπρος, η φυσιολογική της επαφή, ήταν να έρθει σε επαφή με εμάς. Εμείς όμως είπαμε όλοι. Για χρονολογία. Είμαστε 2001. Δεν συμφώνησε με καμία από τις διακρατικές σχέσεις της Κυπρού και όμως έγιναν. Και κάθε φορά έλεγε, άμα το κάνετε θα σας κάνω αυτό. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι παραλυμένο. Όχι, είναι παραλυμένο. Θα το πούμε γιατί δεν το αναλύσαμε αυτό. Από το 1982 υπάρχουν τρία πράγματα. Χωρικά ύδατα, η Φαρτριπίδα, ΑΟΣ. Τα τρία υπάρχουν, συνυπάρχουν μέσα στη Συμφωνία Μοντέλο Μπέι. Προσπαθήσαμε πρώτα το 12. Το 12 μας είπε το Κάσους Μπέλη, το στρατιωτικό της σταμάτησε, το πολιτικό φοβήθηκε, σου λέει άστο έτσι, περιμένουμε. Ούτε αυτό έχει επιπτώσεις, εντάξει, εφόσον αρκεί μετά η επικύρωση να πάει στα 12. Μετά το τεχνικό κομμάτι της Ελλάδος, αν θέλετε, το Υπουργείο Εξωτερικών, ασχολήθηκε ειδικά με την Ιχαροκρηπίδα. Τα αποτέλεσματα τα είδατε. Ξαφνικά ήρθε ο κύριος Καραϊώτης που είπε, ρε παιδιά, μήπως να δοκιμάσουμε και την ΑΟΣ. Και προσέξτε, ο Καραϊώτης ασχολείται με την ΑΟΣ από το 1978. Από το 1978 ήδη ξέραμε ότι η Τουρκία δεν ήθελε την ΑΟΣ. Διότι η ΑΟΣ είναι πιο ευέλικτη, εφαρμόζεται πιο γρήγορα, όταν είναι το κατοικίσιμο που λέγαμε, το έχετε de facto, de jure γίνεται εύκολα, είναι μόνο σε διμερείς σχέσεις, μόλις έχετε μια διμερή σχέση και δεν έχετε συμφωνήσει, αμέσως αρχίσει η ενοικίαση. Δεν έχετε ανάγκη να την κάνετε όχι να όσο. Άρα είναι θέσπιση και μετά διακρατική συμφωνία. Άρα είναι πολύ ευέλικτο. Το θέμα είναι ότι μετά βρεθήκαμε με πολιτικούς που να μην ξέρουν λόγω των τεχνοκράτων να μην έχουν μπει καθόλου στη διαδικασία της ΑΟΣ. Ξέρετε, μερικές φορές το γενικό μου στην Ελλάδα θεωρούμε ότι όλη η πολιτική είναι όλη σαν πόλη. Ότι είναι ξεπολιμένη. Δεν πάει έτσι. Αλλά μερικές φορές η ίδια η πολιτική δεν είναι ενημερωμένη. Δηλαδή, έχουμε κάνει τώρα ενημερώσεις σε πολιτικό επίπεδο, σε στρατιωτικό επίπεδο, σε διπλωματικό επίπεδο και βλέπετε ότι όταν σας κάνουν ερωτήσεις, εσείς μερικές φορές θα νομίζετε ότι κάνετε ερωτήσεις ηλίθιες. Καθόλου. Κάνετε τις ίδιες. Δηλαδή, δεν το ξέρουν περισσότερο. Και αυτό όμως που σας εντυπωσιάζει, λέτε ρε παιδιά, από το 82 μέχρι το 2011, τώρα ενημερώνοσαστε για αυτό το θέμα. Δεν το είχαν ακούσει το θέμα. Δεν πεζόταν το θέμα. Και αν το σκεφτείτε καλά, εσείς σαν αντιπροσωπευτικό δείγμα, από πότε έχετε ακούσει την έκραση ΑΟΣ? Δεν υπάρχει από το 82. Αλλά θέλω να σας πω ότι στην πραγματικότητα, ακόμα και με τις διαπραγματεύσεις Αιγύπτου και Λιβάνου, που ήταν το 2003 και το 2007, στον ελληνικό χώρο δεν το αντιληφθήκαμε ακριβώς τι έκανα. Είναι μόνο το Δεκέμβριο 2010 με το Ισραήλ που ξαφνικά αντιληφθήκαμε ότι γίνεται κάτι. Γιατί? Γιατί μετά μας ήρθε η πλατφόρμα. Δεν ήταν πια κάτι το θεωρητικό, ήταν κάτι το πρακτικό. Αλλά σας επισημάνω για αυτό που είπατε πολύ σωστά για τις φοβίες. Η Κύπρος δεν είναι τρελή. Εντάξει, δεν είναι ξεφύγει ξαφνικά. Άρα είπε για την πλατφόρμα, παιδιά στην πλατφόρμα έχει τέσσερις σημαίες. Δεν έχει μόνο την Κυπριακή. Έβαλε την Ευρωπαϊκή, έβαλε την Αμερικάνικη ως Νόμπελ και έβαλε βέβαια και την Ισραηλινή. Τα ελικόπτερα που έρχονται στην πλατφόρμα
Είναι Ισραηλινό και Αμερικάνο. Ο υπεύθυνος για αυτούς τους δύο είναι Κύπριος. Είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο ότι επήγαιναν σε ένα συμμαχικό πλαίσιο και είπαν: παιδιά, εμείς από μόνοι μας δεν τα βγάζουμε πέρα. Έχουμε μια μεγάλη εταιρεία. Γίνεται στο δικό μας χώρο. Γίνεται στην εκμετάλλευση με το Ισραήλ. Και όταν το Ισραήλ βλέπει ότι η Τουρκία κάνει λίγο παράξενα πράγματα με αεροσκάφη, έρχεται με τα αεροσκάφη. Θέλω να πω ότι μπήκαν σε μια λογική εντελώς της συμμαχίας. Δεν προσπάθησαν να κάνουν μαγκές και τρελά πράγματα. Και εγώ αυτό που λέω, και απαντάω στην κυρία, δεν προσπαθούμε τώρα να προωθήσουμε μια παράξενη στρατηγική που είναι πολύ ρητορική. Αντιθέτως, συνυπολογίζουμε όλα αυτά και λέμε ότι το θέμα της ΑΟΣ, το θέμα της ενοικίασης θα πρέπει να γίνει με μεγάλες εταιρείες που ενδιαφέρονται, που να είναι αμερικάνικες, γαλλικές, γερμανικές, που έχουν ένα υπόβαθρο, το οποίο μπορούν να το υποστηρίξουν οικονομικά, έτσι να τα πλοία σας και να αλωνίζουν και να κάνουν τις μικρές σεισμικές δονήσεις έτσι ώστε να καταλαβαίνουν τι γίνεται και γι' αυτό αυτός ο χάρτης από μόνος του αξίζει 150.000 ευρώ. Δηλαδή, για να καταλάβετε, είναι δυνατόν μια χώρα να αγοράζει ένα χάρτη 150.000 ευρώ ενώ το βλέπετε δορυφόρο και να ξέρετε ότι υπάρχουν ήδη 80 χώρες που έχουν αγοράσει. Καθοδηγεί για να γίνουν οι χάρτες. Όχι, δεν καθοδηγεί απολύτως τίποτα. Αλωνίζουν όλοι οι περιοχές. Όλες οι συμφωνίες είναι πάνω από την Τζίουκα. Άρα δεν έχουμε το σήμα να συνδέσει. Το σήμερα και το σήμερα. Ναι, αναγκαστικά. Αλλά ποιο είναι το κόλπο, καταλαβαίνετε που το πάμε. Στην πραγματικότητα, για να το δείχνει με κομματρία, στην πραγματικότητα, βέβαια είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Αλλά για να πετύχετε αυτό το σημείο, πρέπει να πετύχετε αυτή τη συμφωνία. Αυτή η συμφωνία είναι η Τουρκία όμως. Ναι, που δεν υπάρχει. Οκ. Για να γίνει αυτό το σημείο εδώ, αυτή εδώ, πάλι γίνεται η Τουρκία. Άρα, όμως, δύο τρίτα, ένα τρίτο. Αυτό θέλετε να μας δώσουν σαν πληροφορία. Αλλά εμείς, όπως είμαστε αντιδραστικοί, τους γράφουμε. Εντελώς. Δηλαδή το έκαναν, δεν το έκαναν, πρόβλημά τους, ούτως ή άλλως το έκαναν με μια άλλη χώρα. Εκεί που δεν τους γράφουμε όμως, και εδώ είναι το timing. Είναι με την Αλβανία. Όχι, η Αλβανία τίποτα δεν είναι. Εσύ πήγαινε την Αλβανία. Δεν έχουμε πρόβλημα με την Αλβανία. Θα τα βρούμε. Το πρόβλημα είναι εδώ. Αν ένα κράτος το οποίο είναι επίσημο, η Τουρκία, κάνει μια συμφωνία με την Αίγυπτο, το οποίο είναι επίσημο, τότε πάμε κατευθείαν στο δικαστήριο. Γιατί άμα πούνε ότι εμείς, εφόσον δεν κάνετε τίποτα, εγώ θεωρώ ότι εδώ έχουμε σημείο επαφής και κάνουμε μια διακρατική συμφωνία, τότε δεν είσαστε πια στο πλαίσιο της παρανομίας. Τα κατεχόμενα δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου. Εκεί πέρα όμως είναι σοβαρό, γιατί είναι δύο κράτη που λένε, εφόσον δεν έκανα τίποτα οι άλλοι δύο, οριζόντια, κάνουμε εμείς κάθετα. Φανταστείτε τώρα τι έχει να γίνει, να πηγαίνουμε εμείς στα δικαστήρια ως Ελλάδα και ως Κύπρο, ή να πούμε ότι μα εμείς ήμασταν εδώ. Και αυτό σας λέω ότι το timing πιέζει και πρέπει να κάνουμε αυτή τη συμφωνία και πρέπει να κάνουμε την ανακήρυξη πολύ γρήγορα. Αλλιώς είναι ότι είμαστε σε ένα ανύπαρκτο πλαίσιο και πόσο είναι ανύπαρκτο δεν μπορεί να είναι παράνομο. Γιατί δεν το έχει κάνει. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί δεν συμφωνούμε. Να καταλάβετε, η Τουρκία, η Αίγυπτος είναι πολύ καλός τέχνης. Η Τουρκία είναι πολύ κακός. Είναι τόσο κακός. Να καταλάβετε τι κακός είσαι. Κακός με την έννοια της βλακείας, όχι κακός με την έννοια της κακίας. Της κακίας της στρατηγικής δεν είναι το πρόβλημα. Προσέξτε. Αυτό το έχει συμφωνήσει. Λοιπόν, η Τουρκία εκδίδει χάρτη που δείχνει ότι αυτό είναι η Τουρκία μέχρι εδώ και καταπατάει τη συμφωνία της Αιγύπτου την ώρα που κάνει διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο. Και λες, οι άνθρωποι δεν είναι επικοινωνία. Άλλος βγάζει το χάρτη, άλλος βγάζει τη συμφωνία, άλλος διαπραγματεύεται. Άμα τα βάλετε και τα τρία μαζί, και είσαστε Αιγύπτιος, θα εκνευριστείτε. Θα πείτε, μα εδώ να το βάλετε ότι είναι η Τουρκία, δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά όχι και εδώ, και βέβαια η Τουρκία το έχει κάνει κάθετα. Να καταλάβετε δηλαδή πόσο απαράδεκτη είναι σε πολύ στρατηγικό επίπεδο, ακόμα και με έναν παίκτη με τον οποίο παίζει. Βέβαια αυτό μας συμφέρει μας, γιατί όταν είσαι σε αυτό το επίπεδο, σημαίνει ότι εμείς μπορούμε να παίξουμε πιο δυναμικά. Αλλά μην ξεχνάτε, θα κάνω να απαντήσω σε αυτό. Να ξυπνήσουμε. Ναι. Να ξυπνήσουμε. Το θέμα να ξυπνήσετε όταν κάνετε φιάλ, τι είναι καλό να ξυπνάς.
Όταν ονειρεύεσαι είναι χειρότερο, αλλά όταν ξυπνάς και είναι ο υπόμενος υπιάλτης. Ωραία, θα το δούμε αυτό. Να είμαι εγώ μέσα στην ΑΟΣ δεν σημαίνει ότι είμαι μέσα στα χωρικά ύδατα. Άρα δεν είναι... Οι ερωτήσεις έχουν έρθει από... Ναι, το ξέρω. Ο καπέλος θα σε κάνω καραπόλιο για να το... Ωραία. Άρα, λέω απλώς ότι δεν είναι θέμα κυριαρχικό. Είναι θέμα ότι η υποχρεωτικότητα μερικές φορές προέρχεται μόνο και μόνο από την άμυνα. Δεν ξέρετε. Το καλό τώρα, με αυτό που γίνεται για το 2012, είναι ότι τώρα ξέρουμε ότι ξέρουμε. Ενώ πριν δεν ξέραμε ότι δεν ήξερα. Τώρα όμως που όλοι έχουμε μάθει την ΑΟΣ, όταν θα εμφανιστεί το θέμα της ΑΟΣ, και όπως καταλαβαίνετε, η πολιτική δεν είναι ηλίθεια, θα το βάλω στις εκλογές της ΑΟΣ. Θα πούνε εγώ, αν είμαι πρωθυπουργό, θα κάνω ΑΟΣ. Λέω, εκεί. Να περίμενε. Έχω αυτές τις ερωτήσεις. Άρα είναι πολύ απλό. Ας πούμε, άμα έχετε τα δύο μεγάλα κόμματα, δηλαδή μια εξουσία εδώ, που σας θα πούν, θα κάνουμε την ΑΟΣ. Δεν έχετε πρόβλημα. Δεν θα ασχοληθείτε με την ΑΟΣ, θα ασχοληθείτε με τα άλλα κριτήρια. Για τον γιο σας, την κόρη σας, θέλετε να τα κλασικά. Εντάξει, καταλαβαίνετε. Και τις πίτες που θα τις στείλετε. Λοιπόν, και λέω, αν όμως μόνο ένα από τα δύο πει ότι θα κάνει ΑΟΣ και εσείς πάρετε και ψηφίζετε το άλλο, έχετε ένα θέμα νοημοσύνης. Όχι, θα σου λέω αυτό, γιατί σίγουρα θα συμβεί σε μερικούς αυτό. Να είμαστε ξεκάθαροι. Δηλαδή, προσωπικά εγώ δεν σας κατηγορώ. Γιατί είμαστε όλοι ένας λαός που δεν τα ήξερε. Τώρα ο ελληνικός λαός τα ξέρει. Αν ήταν ειλικρινή τα κόμματα. Αν ήταν ειλικρινή, με συγχωρείτε. Αυτά θα συνέβαιναν να ήταν ειλικρινή τα κόμματα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιο κόμμα θα το πει. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αν κάποιος μου πει εγώ μετά τις εκλογές θα το κάνω και άλλος μου πει δεν θα το κάνω. Έχω ήδη ένα διαφορικό. Έχει μεθέσει και πώς θα το κάνω. Πώς? Σαν συμπλέγμα Καστελόριζου. Προσέξτε εδώ, ο Κρυσόλος μην ανησυχείτε, δεν λένε και πάρα πολλά πράγματα. Λένε θέσπιση. Μην μπερδευόμαστε. Άρα η θέσπιση δεν έχει 400 τρόπους να το κάνεις. Ή θεσπίζεις ή δεν θεσπίζεις. Δεν λέει και πάρα. Οι διακρατικές συμφωνίες είναι άλλο θέμα. Αλλά εδώ χρειαζόμαστε τουλάχιστον τη θέσπιση. Άρα αν μου πει, ας πούμε, κάποιος ότι εγώ θα κάνω τη θέσπιση και όλος μου λέει όχι, σε κάθε πώς. Ναι, βεβαίως. Όχι μόνο έχει. Προσέξτε, δεν έχει θεσπίσει ΑΟΣ, γιατί έχουμε διάφορες παραλλαγές. Πρώτα απ' όλα η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη συμφωνία με τον Κουμπί. Αλλά, όχι, μην σας ανησυχείτε. Θα ρωτήσω πόσες χώρες έχει. Καταρχήν δεν είναι υποχρεωμένο. Όχι, δεν είναι υποχρεωμένο. Έχει δει και το παράδειγμα του Ισραήλ. Η Τουρκία έχει κάνει ΑΟΣ στην Μαύρη Θάλασσα. Η Τουρκία είναι πιο αναπτυγμένη από εμάς σε σχέση με την ΑΟΣ, γιατί έχει κάνει ήδη τοπικές συμφωνίες. Μέση γραμμή επιπλέον. Αλλά θέλω να σας πω ότι μόνο για το Αιγαίο σταματάει. Για οτιδήποτε που αφορά Μαύρη Θάλασσα και ακόμα και την περιοχή τύπου Κύπρος, δεν την ενοχλεί. Αυτό που την ενοχλεί είναι τα πολλά νησιά. Άρα μην μπερδεύεστε, δεν έχετε ανάγκη να έχετε υπογράψει πρώτον τη συμφωνία του Μοντεγκομπέρι. Δεν έχετε ανάγκη να κάνετε ανακήρυξη. Κάθε φορά έχετε ιστορικά παραδείγματα. Ιστορικό παράδειγμα είναι το Ισραήλ. Ιστορικό παράδειγμα ότι έχετε υπογράψει τη συμφωνία, αλλά δεν έχετε κάνει ανακήρυξη, είναι η Κύπρος. Με την έννοια. Λοιπόν, είναι μόνο οι τέσσερις χώρες δεν το έκαναν. Ούτε το Ισραήλ, ούτε η Τουρκία, η Βενεζουέλα και η Αμερική. Αλλά ο καθένας έχει τους δικούς του λόγους. Η Αμερική πηγαίνει στα 350. Η Βενεζουέλα έχει ένα πρόβλημα γιατί πολύ κοντά της έχει πολλά νησιά. Κύριε παιδί, ξέρω τι εδώ. Άρα, εγώ πώς θα το κάνω τώρα, μην έχετε στριμώξει. Δεν το συμφωνώ. Το Ισραήλ δεν έχει πρόσβαση. Μεγάλη πρόσβαση είναι η δίπλα τη έγκριση εδώ. Άρα, είχε πρόσβαση, αλλά είχε ένα κόλλημα το Ισραήλ. Παλαιστίνη. Το πρέσβη τη ΑΟΣ ήταν και με Παλαιστίνη. Θα μου πείτε κανονικά, κανένα δεν μου έκανε την ερώτηση. Δηλαδή, αν η Παλαιστίνη θέλει ΑΟΣ, θα χαλάσουμε την. Στην Κύπρο είναι ένα θέμα, έτσι γίνεται. Δεν αλλάζεται τίποτα. Γιατί προσέξτε, αυτό σα το λένε τα μαθηματικά, η Παλαιστίνη βρίσκεται στο Ισραήλ. Άρα η ακτή
να κάνετε τη συμφωνία με μέση γραμμή, το να είναι αυτή η ακτή, Ισραήλ, Παλαιστίνη, ό,τι θέλετε, δεν αλλάζει απολύτω τίποτα σε αυτή τη γραμμή. Απλώς μεταξύ τους θα απορροφηθεί ένα κομμάτι που θα είναι της Παλαιστίνης. Άρα εφόσον θα απορροφηθεί, θα είναι ας πούμε διαδοχικό. Με ποια έννοια. Είναι όπως είχαμε τη Σερβία. Έχει πράσινη ανάπτυξη. Επίπεδο με τον αρχηγό. Με τον αρχηγό της αεροπορίας. Και η ιδέα ήταν ότι να χρησιμοποιήσουμε φωτοβολταϊκά νέλιο. Και όπως καταλαβαίνετε, η αεροπορία συνήθως είναι σε μεγάλες εκτάσεις, άδειο, λόγω αεροπλάνου. Και αυτό αποφασίστηκε, όχι μόνο, δηλαδή εγώ συμβούλευσα υπέρ, αλλά αποφασίστηκε και βγήκε η απόφαση από τον αρχηγό να εφαρμοστεί σε όλα τα αεροδρόμια τα στρατιωτικά, και ο στρατός είναι άλλο από το δημόσιο αεροδρόμιο, έτσι ώστε να υπαρκούν από μόνα τους και να έχουν μια αυτονομία. Παράδειγμα. Άρα τώρα εγώ, φανταστείτε τώρα να σας πω ότι είμαι εναντίον, με τίποτα. Άρα τώρα μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Θα διεξηγήσετε. Τα φωτοβολταϊκά, ή μάλλον τα πάνω σε αυτά το σωτηρίδιο, πάνω στο ναι. Είναι μηχανισμοί μεταφοράς μιας πηγής ενέργειας, μια μορφής ενέργειας σε μια. Ναι, μετασχηματισμός. Όπως, όπως δηλαδή οι μηχανές της ελληνικής κάψης μεταφέρουν την θερμική ενέργεια και τα τρεφέρουν σε κινητική ενέργεια, ναι. Κάτι αντίστοιχο είναι αυτό. Ναι, μετασχηματισμός. Αλλά ο βαθμός απόδοσης του μηχανισμού είναι πολύ χαμηλό. Είναι πάρα πολύ χαμηλό. Το ξέρω. Δηλαδή, φαντάζομαι, δεδομένο είναι ότι η ΔΕΗ πληρώνει 7 φορές παραπάνω το ρεύμα. Εντάξει, μην με μπερδεύετε με νούμερα για τα οποία διαφορώ, ειδικά για τη ΔΕΗ. Είναι πολύ απλό. Είμαστε στο 15-20%. Δεν έχουμε μεγάλη απόδοση. Δεν είπα ότι έχουμε μεγάλη απόδοση. Απλώς, προσέξτε. Πώς είναι καλή η απόδοση η επένδυση. Α, όχι, όχι. Εδώ κάνετε ένα μικρό λάθος. Το θέμα είναι η επιφάνεια. Γιατί ακόμα και να έχετε 15% απόδοση, αυτό το 15% είναι 15 συν. Άμα βάλετε μια μεγάλη επιφάνεια, το 15 συν χοντρένει. Και είναι ακριβώς αυτό που γίνεται με την αεροπορία, όπως έχουν τεράστιες εκτάσεις, μπορεί να δείτε μια ένα σπίτι, μια με τεράστιες εκτάσεις, επιτρέπει σε μια βάση στρατιωτική να είναι εντελώς αυτόνομη μόνο και μόνο από τα φωτοβολταϊκά της. Το θέμα της απόδοσης. Η απόδοση δημιουργείται και η έννοια του πόντου του κόσμου. Ναι, και μα το πόσο. Σωστά, αλλά αυτό που έχουμε υπολογίσει είναι. Σωστά, αλλά αυτό που έχουμε υπολογίσει είναι πάλι είναι όφελος. Πάλι έχετε όφελος. Επιτρέπετε μια μικρή παρατήρηση. Είναι θέμα τεχνολογίας και θα αυξηθεί. Οπότε όταν αυτό θα είναι σκόπιμο από απόψεως κόστος, τότε εμείς να το κάνουμε σαν κυρία πηγή ενέργειας, γιατί εμείς έχουμε τον απεριόριστο ήλιο. Ευχαριστώ. Μα και αυτό θα γίνει. Με τους Γερμανούς αυτό θα γίνει. Πειράξτε, εδώ υπάρχουν και πιο ειδικοί. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ακόμα και να υπάρχει ειδικό, ακόμα και να ξέρει από πετρέλαιο και αέριο, άμα δεν έχετε κάποιον στην επιφάνεια που να έχει ορίσει αν θα σας ανήκει ή όχι σαν χώρα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο ειδικός παραμένει ένα θεωρητικό εργαλείο. Η ενεργοποίηση αυτών, αυτό που έχει υπολογιστεί, πρώτον, ότι όπως είδατε και προηγουμένως, το μέγεθος της ΑΟΣ, χωρίς καν να μιλήσω για κοίτασμα, είναι τεράστιο της Ελλάδος σε σχέση με την Κύπρο. Είναι τεράστιο το μέγεθος, δεν είναι το ίδιο μέγεθος. Επιπλέον, αυτό μπορείτε να το πείτε κι εσείς, υπάρχουν πολλές περιοχές που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην ελληνική ΑΟΣ. Και μια περιοχή που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δεν είναι στο Αιγαίο. Είναι μεταξύ Καστελόριζου, Ρόδος, Τουρκία και Κύπρος. Και εκεί πέρα πάλι παίζεται αυτό το παιχνίδι, γιατί όπως είδατε αυτές οι μύτες που κατεβαίνουν, ενδιαφέρουν βέβαια και την Τουρκία. Απλώς η Τουρκία θα το ήθελε εντελώς εξορροπήλων στο δικό της το μέλλον. Αυτό που έχει σημασία όμως, για να μην μπερδευτείτε, όταν μπαίνουμε στο πλαίσιο της ΑΟΣ, δεν κοιτάζουμε πρώτα τα κοιτάσματα και μετά ανάλογα με τα κοιτάσματα κάνουμε τη συμφωνία. Γιατί αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Εμείς πρέπει να είμαστε σε ένα πλαίσιο του τύπου μέση γραμμή, ισοδυναμία και αυτή η μέση γραμμή να μεταφέρεται σε όλες τις χώρες με τις οποίες συμφωνούμε. Και μετά, σαν να μην ξέρουμε τι έχει από κάτω. Και μετά να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια πρέπει να ξέρουμε και μερικές γνώσεις, όπως σας έδειξα
παράδειγμα με τον κύριο Κασίνη σε σχέση με τον Κύπρο και Ισραήλ, που συμφέρει με τις φορές να κάνεις μια μελλοντική μετακίνηση, ενώ αν δεν το ήξερες, θα νόμιζες ότι είναι ένα στρατηγικό λάθος. Άρα, η διαδικασία, αν θέλετε, ξέρουμε ποια είναι, απλώς όταν μιλάτε πραγματικά για κοιτάσματα, πρέπει μετά να απευθυνθείτε σε πιο ειδικούς που ασχολούνται εδώ και χρόνια με αυτό. Αλλά προσέξτε, αυτοί οι ειδικοί εδώ και χρόνια δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Εγώ, όταν έκανα την πρώτη διάλεξη το θέμα της ΑΟΣ στην πολιτική σχολή της Θεσσαλονίκης, μου ήρθαν οι δύο κοσμήτωρες γεωλόγοι και μου είπαν μετά από σένα νύχο μπορούμε να μιλήσουμε κι εμείς. Τι εννοούσαν με αυτό. Είχαν τόσα χρόνια που τους έλεγαν γραμμή μην μιλάτε για τον ορεικτό πλούτο της Ελλάδος. Άρα είχαμε φοιτητές στο γεωλογικό που δεν ασχολούνταν καθόλου επί του πρακτέου, όχι για τη στερεά, αλλά για την θάλασσα εννοώ. Δεν ήξεραν ακριβώς τι ήταν, γιατί τα δεδομένα ήταν του τύπου μη λέτε τίποτα. Μετά, το 2011, έγινε αίτηση από τους γεωλόγους να δώσουν ενημερωτικό σε non-paper για να πούν στην κυβέρνηση τι έχουν ακριβώς. Θέλω να σας πω ότι η κυβέρνηση ήταν σε κάποια φάση τύπου, όχι η κυβέρνηση συγκεκριμένη, γενικά, λέω οι ελληνικές κυβερνήσεις αν θέλετε. Είχαν φτάσει στο επίπεδο να μην ξέρουν καν τι έχουμε, τόσο πολύ που τους έχουν πει να μην μιλάμε ποτέ γι' αυτό. Γιατί, για ποιο λόγο. Γιατί η ιδέα ήταν απλώς ότι δεν είναι καλό να αναδείξουμε τον ορεικτό πλούτο της Ελλάδος, γιατί μπορούμε να είμαστε στόχος. Σε ποιανό, σε ποιον. Για τους Τούρκους. Ωραία. Υπάρχουν πολλές ανάγκες που είναι πραγματικά σαν αντιφόρες. Ακόμα και αυτές που είναι πιο εντυπωσιακές. Αλλά όταν τη βλέπετε, παγώνετε γιατί είναι ίδιο. Να σας κάνω. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι μερικοί μόλις ακούν κάτι ότι υπάρχει μια αντιπροσωπεία της Τουρκίας, κάνουν σαν να έχει γίνει τουλάχιστον παγκόσμιος πόλεμος. Αυτό είναι το θέμα. Αυτές οι φοβίες προέρχονται από στρατιωτικούς ή από πολιτικούς τύπους. Όχι, εντάξει, υπάρχουν και τα δύο. Απλώς ξέρετε, στρατιωτικοί μερικές φορές απογοητεύονται γιατί μπαίνουν σε ένα πλαίσιο που είναι αφαιρετικά αγωνιστικό και ξαφνικά του λένε μη κάνεις. Μη πας εκεί. Μη πας αυτό. Άλλαξε γρήγορα. Ξεκρίσει, σε βγάζω έξω. Ή ο άλλος κάθεται πολύ περισσότερο στην ίδια θέση. Ο άλλος κοντεκτάει γρήγορα. Πάει στη σχολή με τέσσερα λεπτά γεια σου. Λοιπόν, αυτά είναι τα τεχνικά προβλήματα. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι φοβίες που υπάρχουν, ας πούμε, στο στράτευμα. Το πρόβλημα είναι το πολιτικό και αφορά το κόστος. Ο πολιτικός, ο κλασικός, κοιτάζει πρώτα το κόστος και μετά το όφελος. Και μετά αυτό του δημιουργεί μια εθνοφοβία, η οποία στο τέλος καταλήγει κάτι να μην κάνω τίποτα για να μην έχω καθόλου κόστος. Και δεν αντιλαμβάνεται ότι στρατηγικά το να μην κάνεις τίποτα είναι ήδη κόστος. Άρα το θέμα ποιο είναι, ότι έχουμε διαχρονικά πολιτικούς που δεν έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Γιατί μην νομίζετε ότι είναι εναντίον του θέματος. Έχουμε κόπανους που έχουν ασχοληθεί με άλλο θέμα και μας λένε ακόμα τα ίδια, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν έχει κόπανος είναι. Είναι ένα από τα σφυριά του Σοφιάνου. Νομίζω ότι κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Όχι, περίμενε. Λοιπόν, τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι όταν είστε σε μια υπηρεσία και έχετε δουλέψει 30 χρόνια για ένα θέμα, ξαφνικά σας εξηγούν ότι ήταν άσχημο το θέμα. Δυσκολεύεστε να πείτε, ναι ρε παιδιά, να κάνουμε όλο. Και πώς θα το πεις. Γιατί στο τέλος της υπόθεσης δεν είναι πια μια καριέρα. Είναι η ζωή σου που δεν έχει κάνει τίποτα. Βλέπετε. Και είναι μια αποδοχή ανυπαξίας. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θα σου το λέω πιο απλά για το Κυπριακό. Συνήθως εγώ όταν μιλάω με στρατιωτικούς που είναι πιο νέους, οι στρατιωτικοί που ήταν ήδη γεννημένοι του το 1974, οι δικοί μας, όχι μόνο οι Κύπροι, έχουν ένα πρόβλημα με το Κυπριακό. Γιατί κάθε φορά στο μυαλό τους είναι το τύπου, αν ήμουν εκεί, αν είχα κάνει κάτι. Αν είχαν αρχίσει να κάνουν. Όλο αυτό. Βλέπετε. Όταν παίρνετε έναν πιο νέο που έχει γεννηθεί μετά το 1974, δεν έχει αυτού του συνδυασμού, δεν τον ενδιαφέρει. Μπαίνει σε ένα άλλο πλαίσιο. Εδώ είναι το ίδιο. Αν εσείς, ας πούμε, δεν έχετε ασχοληθεί ποτέ ούτε με την ΑΟΣ, ούτε με την υπακολεπή, ούτε με το κάσιο πέρι, ξαφνικά σας παίρνει η ΑΟΣ το καλύτερο, μπαίνετε, χώνεστε. Δεν τη διάκριση, δεν το κάνουμε. Όταν όλος όμως έχει επενδύσει 30 χρόνια τη ζωή του και λέει τα ίδια, και δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Ξαφνικά δυσκολεύεται να πει σε όλους
Ναι, ρε παιδιά, έκαναμε λάθος. Ποιος θα το πει αυτό? Γι' αυτό εγώ αυτούς δεν τους υπολογίζω καν στη συζήτηση. Είναι αυτοί που θα δικαιολογηθούν λόγω ύπαρξης και ευτυχώς σε κάποια φάση δεν υπάρχουν. Καταλάβετε. Δηλαδή, και το άλλο που με εκνευρίζει πολύ, γιατί είναι και στις σχολές, είναι η απόσταση. Η απόσταση. Αυτή που έχουν βγει στη σύνταξη. Το λέω για εσά, παιδιά, δεν ξέρω αν μπορεί να κάνουν εδώ. Λοιπόν, το λέω με ποια έννοια. Ειδικά πρέσβεις, δηλαδή, μιλάμε, πηγαίνουμε με τη σχολή, γιατί δεν έχω και παραδείγματα, εντάξει, δηλαδή νομίζω ότι τα ξεχάσαμε. Πηγαίνουμε με τη σχολή, πάμε σε ένα χώρο και λέει ο άλλος, δεν μπορώ να σας πω, είναι απόλυτο. Η στρατιωτική είναι πιο διαβαθμισμένη από αυτό που σας λέω ότι είναι απόλυτο. Και εκνευρίζει τους δικούς μου σπουδαστές και αποδείχνει οι άνθρωποι. Δεν είναι απόλυτο, δεν ξέρει να απαντήσει. Απλώς το λέει απόλυτο όταν το λέει σε όλους που δεν ξέρουν. Όταν όπως έχει το στρατιωτικό και αυτό είναι διαβαθμισμένο, μπορεί να του δείξει την κάρτα, να μου πει τα πάντα. Δεν μπορώ, είναι απόλυτο. Αυτό δεν είναι στην καμάρα. Θέλω να σας πω απλώς ότι όταν ξαφνικά εγώ έχω πρέσβεις που είναι. Έχω δει στη σύνταξη και ξαφνικά μα λένε 400 συμβουλές να κάνετε αυτό να κάνετε. Τόσα χρόνια που μα δούλευε ψηλό γαζί και δεν έκανε απολύτως τίποτα για να μην χάσει τη χρυσούλα σου, δεν μα έλεγε τίποτα. Τώρα που βγήκε και ξαφνικά μα βγάζουν και βιβλία που μα εξηγούν. Κατάλαβα και πριν μιλάω. Όχι, δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε και ξέρω τι πρέπει. Καταλάβατε. Ωραία. Άρα προσέξτε. Είναι πολύ σημαντικό. Και το ίδιο και με τους στρατιωτικούς, εντάξει, για να μην κοπατάνε μόνο στους άλλους, μερικές φορές μας λένε, εγώ τότε, λέω ας πούμε, το 96 έκανα αυτό. Ναι, αλλά γιατί δεν μας το έπες πριν. Γιατί πρώτα σου έλεγε, δεν μπορείς να μιλήσεις, δεν μπορείς να κάνεις αυτό. Οκ, όλα αυτά τα δεχόμαστε. Όταν υπάρχει μια διαβάθμιση που έχει κάποιο νόημα. Όταν ξαφνικά μας εξηγούν πώς να είμαστε περισσότερο πατριώτες, άνθρωποι που ήταν 30 χρόνια μέσα στα πράγματα, δεν πρέπει να δίνουμε και μεγάλη σημασία. Ας το κάνουμε οι λόγους ιστορικούς, γράψε ένα βιβλίο, θα το έχουμε και θα ξέρουμε, προσέξτε θα πω, θα ξέρουμε τι δεν έκανε. Όχι να μας πεις τώρα τι να κάνουμε. Γιατί αυτό, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι αυτός που είναι την ενεργεία, που έχει τα κότσα να το πει και θα μου δώσει μια πληροφορία που είναι πολύ σημαντική. Αυτό είναι το σημαντικό. Με αυτό που παλεύουμε. Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, να τους ζητήσουμε συγγνώμη για αυτό το πρόβλημα.